Αγαπητοί φίλοι του Basket Book και του Restart Youth, καλησπέρα σας. Η εκπομπή απόψε, όπως είδατε, ξεκίνησε με ποδόσφαιρο. Και όχι, δεν αποποιούμαστε το μπασκετικό μας DNA, αλλά η απώλεια του Diego Maradona είναι τόσο μεγάλη που δεν μπορούμε να την προσπεράσουμε, ούτε και να περιχαρακωθούμε στο διαφορετικό σπορ που υπηρέτησε. Άλλωστε, όπως πολύ εύστοχα παρατήρησε ένας μπασκετικός πριν από λίγο, ένα από τα πιο σημαντικά γκολ της καριέρας του και της ζωής του το έβαλε με το χέρι. Ένας αθλητάνθρωπος, ο οποίος δεν έκρυψε ούτε τις αρετές του, ούτε τα πάθη του από τον κόσμο. Καλό κατεβόδιο από εμάς στο μπάσκετμπουργκ, στον Diego Maradona, με την υποστήριξη ότι οι θεοί δεν πεθαίνουν ποτέ. Ούτε και ο Diego θα πεθάνει ποτέ. Για όλους όσοι τον αγάπησαν και είναι πάρα πολλά εκατομμύρια ανά τον κόσμο. Ακόμα και κάποιοι που δεν τον είχαν δει ζωντανά να παίζει, δεν ήταν της ηλικίας τους. Η απόψηνή μας εκπομπή αγγίζει ένα επιστημονικό πεδίο, αυτό της αθλητικής ψυχολογίας και ειδικά στους νέους αθλητές. Ένα θέμα που συχνά πυκνά απασχολεί όλους τους εμπλεκόμενους στο μπάσκετ, αλλά σπάνια δίνεται ο λόγος στους ειδικούς για να μας εκφέρουν τη δική τους άποψη για όλα τα θέματα που απασχολούν τους νεαρούς σε ηλικία παίκτες, αλλά και τους γονείς και τους προπονητές τους. Λένε ότι στο μπάσκετ η ψυχολογία παίζει μεγάλο ρόλο, οπότε η απόψηνή μας καλεσμένη είναι κατά κάποιο τρόπο ειδική και στο σπορ μας. Εμείς θα ανοίξουμε απόψε αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα με τη βοήθεια της παιδοψυχολόγου, αθλητικής ψυχολόγου, Ειρήνης Ρέρα. Είναι ιδιαίτερη χαρά που βρίσκεται μαζί μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Μαζί μας είναι και ο κύριος Χάρης Χατζιβέρογλου. Όσοι τον γνωρίζουν, ξέρουν ότι είναι πετυχημένος επιχειρηματίας, όμως εδώ βρίσκεται με την πιο σημαντική ιδιότητά του, αυτή του πατέρα. Πατέρα ενός διεθνή νεαρού μπασκετμπολίστα, του 20χρονου Γιάννη Χατζιβέρογλου, ο οποίος αυτή την εποχή σπουδάζει στο φημισμένο πανεπιστήμιο MIT των Ηνωμένων Πολιτειών και έχει να μοιραστεί πολύτιμες εμπειρίες μαζί μας ως γονέας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, μεγάλη χαρά. Και επειδή τις καλύτερες ερωτήσεις σε μια ειδικό μπορεί να τις κάνει ένας άλλος ειδικός, καλωσορίζουμε και τον Χρήστο Παπαδούλη, που αυτή τη φορά δεν θα λειτουργήσει τόσο δημοσιογραφικά ως συμπαρουσιαστής, αλλά φαντάζομαι Χρήστο περισσότερο ως προπονητής και υπεύθυνος τμήματων υποδομής του Ηρακλή. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα στην Ειρήνη και στον κύριο Χατζιβέρογλου. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Είναι μια πολύ ωραία εκπομπή, την οποία θέλαμε να κάνουμε από την αρχή της χρονιάς. Και δηλαδή, όταν είχαμε συζητήσει και μαζί με τον Αργύρη και τον Χρήστο πώς θα στήσουμε τις εκπομπές, είχαμε πει κάποια στιγμή θα μπούμε σε κομμάτια ψυχολογίας και γενικότερα να φωνάξουμε κάποιους επιστήμονες, ψυχολόγους, γυμναστές κλπ. Οι οποίοι λειτουργούν συμπληρωματικά ως προς το κομμάτι του αθλητισμού. Προσωπικά, εγώ στην Ακαδημία του Ηρακλή θεωρώ ότι στο κομμάτι του μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη πρωτοτυπήσαμε, έχοντας πέρυσι συνεργασία με ψυχολόγο, την Παναγιώτα Δυναμβοπούλου, αθλητική ψυχολόγο. Και ήταν η ιδέα μας να καλέσουμε την Ειρήνη, γιατί ξέρουμε ότι έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και ατομικά με αθλητές, αλλά και στον ΠΑΟΚ, στο ποδόσφαιρο, στο οποίο έχει συνεργάσει τις τελευταίες χρονικές σεζόν. Και θεωρήσαμε ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι κατά κάποιο τρόπο ρηγμένο στον ελληνικό αθλητισμό και το αφήνουμε κατά κάποιο τρόπο να το χειριστεί μόνο ο προπονητής, μόνο τα παιδιά, μόνο με τους γονείς. Και είναι αλλιώς η επαφή του ειδικού. Θα μας τα πει και η Ειρήνη καλύτερα. Δηλαδή, αλλιώς τα παιδιά μπορούν να συζητήσουν με τον προπονητή, με τον οποίο μπορεί να υπάρξει μια ένταση, γιατί ο προπονητής είναι αυτός ο οποίος θα τους βάλει να παίξουν ή θα τους στείλει και στον πάγκο. Οπότε μπορεί να ντρέπονται να του εξομολογηθούν. Τι να του πούνε, ότι κόστο, γιατί δεν με βάζει, ξέρω εγώ, π.χ. και γιατί βάζει τον Κώστα. Ωραία. Ο ρόλος του γονιού είναι πολύ ιδιαίτερος. Είναι λίγοι οι γονείς οι οποίοι μπορούν να χειριστούν σωστά την ψυχολογία των παιδιών, αλλά και, και το ρόλο του γονέα ως προς τον προπονητή. Το έχω βιώσει προσωπικά και κατέληξα ότι ο ρόλος της διοίκησης πρέπει να είναι κατά κάποιο τρόπο πηγαίνουμε στο γήπεδο, χαιρετάμε τους γονείς και τους αφήνουμε ουσιαστικά, τους δείχνουμε ότι είμαστε εδώ και δεν μιλάμε πολύ μαζί τους. Γιατί αν μπει στη διαδικασία να συζητήσει μαζί τους, δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Από τα πιο απλά πράγματα, κατά πόσο θέλουν να μπουν να δουν την προπόνηση, για να βλέπουν, να παρέμβουν, για να συζητήσουν μετά, χωρίς να είναι περισσότεροι από αυτούς ειδικοί στο κομμάτι του μπάσκετ ή και κάποιου άλλου αθλήματος. Φαντάζομαι ότι πάνω κάτω τα ίδια, η Ειρήνη, μπορεί να συμβαίνουν και στο ποδόσφαιρο.
Και όλα αυτά, ωραία, σε ένα άθλημα όπως είναι το μπάσκετ, όπου θα κληθεί ένα παιχνίδι, σε ένα σούτ, τα τελευταία δευτερόλεπτα, το οποίο εάν το χέρι του παίκτη λίγο τρέμει ή λίγο κάτι σκεφτεί εκείνη τη στιγμή ή μέσα στο παιχνίδι, αν θα το χάσω το σούτ και να με βγάλει και δεν σουτάρει ο παίκτης, δηλαδή καταλαβαίνουν το μπάσκετ είναι καθαρά άθλημα ψυχολογίας. Έχουμε δει πάρα πολλές φορές ομάδες υποδιέστερες με τη δύναμη της έδρας ή γιατί έρχονται σαν outsider να κερδίζουν ένα δυνατό παιχνίδι. Και έχουμε δει και πολλές φορές το ανάποδο. Okay, δηλαδή θυμόμαστε κιόλας δηλαδή, την Εθνική Ελλάδος κέρδισε την Dream Team και πέρα από την κόπωση θεωρώ ότι υπήρξε και ένα ψυχολογικό ντεζαβαντάζ, δηλαδή υποτίμησε κατά κάποιο τρόπο την Εθνική Ισπανίας και ξαφνικά στο πρώτο πεντάλεπτο δεκάλεπτο βλέποντας κάτι που δεν περίμενε υπήρξε ένα ψυχολογικό blackout με αποτέλεσμα να φέρει μια σωματική κόπωση μετά. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτηση με την Ειρήνη να μας κάνει μια γενικότερη παρουσίαση του ρόλου του αθλητικού ψυχολόγου και πόσο μπορεί ο αθλητικός ψυχολόγος πρώτον να βοηθήσει ατομικά έναν αθλητή και δεύτερον ένα σύνολο, μια ομάδα δηλαδή αθλητών την οποία παρακολουθεί στενά και πώς η ίδια αυτή την περίοδο, αυτή τη σεζόν ή και πώς βλέπουν και στο εξωτερικό αντίστοιχα τέτοια κομμάτια σε ομάδες υψηλού επίπεδου. Πολύ ωραία, ευχαριστώ πολύ για την πάσα. Η καλή ψυχολογία είναι ένα στοίχημα που για να το κερδίσεις μέσα στο γήπεδο θα πρέπει να είσαι πολύ καλά προετοιμασμένος. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχεις μάθει να διαχειρίσεις τα συναισθήματά σου, να μένεις συγκεντρωμένος, να σκέφτεσαι θετικά, να μπορείς να διαχειρίσεις το λάθος, να μην χάνεις χρόνο σκεφτόμενος για ποιο λόγο έγινε μια αδικία, γιατί έχασα το σουτ. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι η ψυχολογία είναι κάτι το οποίο δουλεύεται χρόνια για έναν καλό αθλητή. Κάποιοι βέβαια έχουν το προνόμιο λόγω της προσωπικότητάς τους ή τη στήριξη που έχουν από την οικογένειά τους ή λόγω ενός καλού προπονητή που έτυχε να έχουν να διατηρούν καλή ψυχολογία και κάποιοι άλλοι ανάλογα τη φάση της ζωής του που βρίσκονται χρειάζονται ένα πουσάρισμα. Αυτό λοιπόν το πουσάρισμα το κάνει σε συνδυασμό φυσικά με έναν προπονητή ο αθλητικός ψυχολόγος, ο οποίος έχει ως σκοπό να βελτιώσει τον αθλητή έτσι ώστε να παίζει το μέγιστο στις δυνατότητές του. Δηλαδή να ενισχύσει την απόδοσή του έτσι ώστε να είναι ο εαυτός του μέσα στο γήπεδο. Γιατί πολλές φορές ξέρουμε ότι όταν δεν έχουμε καλή ψυχολογία, π.χ. είμαστε παραπάνω στρεσαρισμένοι ή σκεφτόμενοι το αποτέλεσμα ή μπορεί να αποσυντονιζόμαστε από τις φωνές, από τους φιλάθλους, για το χύψη λόγο δεν μπορούμε να είμαστε 100% συγκεντρωμένοι. Άρα λοιπόν ο αθλητικός ψυχολόγος έχει στόχο με συγκεκριμένες τεχνικές, αφού χτίζει βέβαια μια πολύ καλή σχέση εμπιστοσύνης με τον παίκτη, πάρα πολύ σημαντικό αυτό, να δουλέψει εκτός γηπέδου, σε συνεδρίες οι οποίες θέλουν χρόνο, βήμα-βήμα, έτσι ώστε να βγάλει τον καλύτερό του εαυτό αυτός ο παίκτης στην προπόνηση και έπειτα στους αγώνες. Νομίζω ότι τα πρότυπα, συγγνώμη, τα ευρωπαϊκά πρότυπα εδώ και χρόνια μας οδηγούν και στην Ελλάδα να ξέρουμε ότι κάθε ομάδα, κάθε αθλητής, είτε σε ομαδικό είτε σε ατομικό άθλημα, απαραίτητα κάποια στιγμή τη ζωή του θα χρειαστεί να συνεργαστεί με έναν αθλητικό ψυχολόγο. Εσείς κύριε Χατζημέροχλου, τι πώς γονέα είστε, ήσασταν όταν ο γιος έπαιζε τέλος πάντων στα μικρά τμήματα, πατέρας παύλα ταξιτζής ή πατέρας παύλα προπονητής? Και το λέω όχι για μια πατέρας πανευματικότατος. Αλλά καταλαβαίνετε με ποιο λόγο το λέω. Πατέρας πανευματικότατος. Λοιπόν, επιτρέψτε να σας πω ότι εννοώ. Λοιπόν, καταρχήν στην οικογένεια, εγώ θεωρώ ότι συμφωνώ καταρχήν τις προαλήσατε. Θεωρώ όμως ότι η οικογένεια, από την οικογένεια ξεκινούν τα πάντα. Όσο σε νεαρή ηλικία, όσο ακόμη και στην ηλικία μου. Ακόμη και ένας επαγγελματίας μιας μεγάλης ηλικίας είναι πολύ διαφορετικά συμπεριφέροντας στην επιχειρηματική του ζωή και στην προσωπική του ζωή, όταν στο σπίτι υπάρχει ηρεμία. Το ίδιο ακριβώς και πολύ περισσότερο μεγαλύτερο βαθμό συμβαίνει και με τους νεαρούς αθλητές. Όταν στο σπίτι υπάρχει ηρεμία, υπάρχει καθοδήγηση, υπάρχουν γονείς οι οποίοι ξέρουν τι θέλουν και θέτουν στόχους, όχι υποχρεωτικά, όχι μόνο στον αθλητικό χώρο. Ένας νεαρός αθλητής πρώτα απ' όλα είναι μαθητής. Για μένα και στην οικογένειά μας αυτό ίσχυε. Πρώτα απ' όλα είναι μαθητής, πρέπει να έχει πάρα πολύ καλούς, όχι καλούς, πάρα πολύ καλούς βαθμούς
Και βεβαίως, αν μπορεί να κάνει Excel να διακριθεί για σαλονισμό, αυτό θα ήταν πάρα πολύ ευχάριστο. Από εκεί και πέρα, όταν ένας αθλητής λοιπόν έχει ήρεμη οικογενειακή ζωή και καθοδήγηση, νομίζω ότι τα υπόλοιπα έρχονται. Με τη βοήθεια βεβαίως των ειδικών. Τόσο στον αθλητισμό του προπονητή, όσο και του ψυχολόγου. Τώρα, επειδή με ρωτήσατε, ήμουν παρεμβατικός. Ως έναν βαθμό θεωρώ ακόμη και σήμερα ότι έκανα καλά, ίσως κάποιες φορές υπέρβαλα. Πάντως, κατά αποτέλεσμα, νομίζω ότι δεν πήγαμε άσχημα. Ναι, αυτό αποδεικνύεται, δεν είναι. Δεν το λέω αυτό για να ευλογήσω τα γένια μου, βέβαια. Ήταν ο ρόλος συζύγου που ήταν πάρα πολύ σημαντικός. Και τη αδερφή του Γιάννη, γιατί έχουμε δύο παιδιά. Είναι ο Γιάννης με τη Σοφία που είναι δύο χρόνια μεγαλύτερη, δύο αθλήτρια. Όμως και τα δύο παιδιά είχαν θαυμάσιες σχέσεις, στο σπίτι υπήρχε ηρεμία, όπως σας είπα, και υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη και υπήρχε καθοδήγηση και οργάνωση στη ζωή τους. Φυσικά και ήμουν εγώ ταξιτζής, φυσικά για ένα άπειρα χιλιόμετρα από το σπίτι μας στον Άλυμο, που δεν πήγαμε. Στο κέντρο της Αθήνας, στο Άκα, στο γήπεδο του Λυσιακού, κοντά μακριά, για 9 χιλιόμετρα. Αλλά αυτό το λιγότερο μπορεί να κάνει κάποιος και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι έκανα με πολύ μεγάλη χαρά. Και σήμερα, τρία χρόνια μετά το τελευταίο μου, την τελευταία μου διαδρομή προς το ΆΚΑ, μπορώ να σας πω ότι μου λείπει κιόλας. Ειρήνη, ποιες ομάδες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχεις εικόνα ότι δουλεύουν συστηματικά με αθλητή φυσιολόγο? Ομάδες ποδοσφαίρου, μόνο ομάδες μπάσκετ, οι ομοσπονδίες έχουν αθλητικό ψυχολόγο στα υπόλοιπα αθλήματα, στα ατομικά αθλήματα? Νομίζω ότι στο ποδόσφαιρο δίνεται μια μεγαλύτερη έμφαση, δεν ξέρω το λόγο. Ξέρω ότι οι αθλητές οι οποίοι δουλεύουν ατομικά θα πρέπει οι ίδιοι να ζητήσουν ψυχολογική στήριξη, δεν τους παρέχεται αυτό από την ομάδα. Για παράδειγμα, τένις, τέκβοντο και όλα αυτά. Δεν ξέρω, νομίζω ότι σιγά σιγά θα πρέπει να μπουν σε όλες τις ομάδες και σε ατομικά αθλήματα ακόμα, να παρέχονται από τις ομοσποδίες, γιατί ακόμα και στην εθνική, θεωρώ ότι είναι σε εθελοντικό επίπεδο η παροχή ψυχολογικής στήριξης από κάποιους αξιόλογους συναδέλφους. Δεν έχει παγιωθεί αυτό. Νομίζω είναι καθαρά θέμα, είναι οικονομικό, δηλαδή θεωρεί και η Ομοσπονδία και η Συλλογή ότι αυτό είναι το τελευταίο κατά κάποιο τρόπο το οποίο θα μπορούσε να γίνει, θα έπρεπε να γίνει. Το θεωρούν σαν μια πολυτέλεια, οπότε επειδή τα οικονομικά δεδομένα έχουν στενέψει, το αποκλείουν. Εγώ θα ήθελα μέσα από την εκπομπή, όσο μπορούμε δηλαδή από τον, και από τις υπόλοιπες ενέργειες που κάνεις, να δείξουμε ότι είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος και δεν θα πρέπει να είναι κάτι το τελευταίο. Δηλαδή, ο ρόλος του ψυχολόγου μπορεί να απογειώσει έναν αθλητή και έναν σύλλογο, με αποτέλεσμα στην συνέχεια να έρθουν και έσοδα ή να μειωθούν άλλα έξοδα τα οποία μπορεί να έπρεπε να γίνουν προκειμένου ο σύλλογος και η ομάδα να πάει καλύτερα. Νομίζω ότι διαλέξτε το κατάλληλο ρήμα. Απογειώσει. Αυτό ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα. Okay. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω εγώ είναι αν μέσα στο εντός εισαγωγικών πελατολόγιο σας συμπεριλαμβάνονται και γονείς εκτός από αθλητές. Χρειάζονται και αυτοί έρχονται να σας ζητήσουν βοήθεια, στήριξη, οδήγηση, κατευθύνσεις? Φυσικά, νομίζω ότι είναι εύλογο να συνεργάζομαι με γονείς. Οι γονείς στις μέρες μας είναι πολύ, θεωρώ, ανοιχτή από όταν παλιά. Ζητάνε από μόνοι τους την συνεργασία μας. Αν δυσκολευτούν σε κάποια φάση προσανατολισμού του παιδιού ή προσαρμογής του παιδιού, οι ίδιοι θεωρούν ότι κάτι κάνουν λάθος, νομίζω ότι πιο εύκολα έρχονται οι γονείς και μετά θα στείλουν το παιδί. Θεωρώ ότι πάμε πάρα πολύ καλά σε αυτόν τον τομέα. Δηλαδή, τα τελευταία 8 χρόνια τα οποία εργάζομαι, βλέπω αλλαγή την τελευταία διετία σε σχέση με την αρχή. Ίσως έχουν απελευθερωθεί, βλέπουν ότι έτσι γίνονται καλύτεροι. Και φυσικά, αφού μιλήσω με γονείς, μετά θα κρίνω αν θα δω το παιδί ή όχι. Γιατί συνήθως από εμάς τους γονείς, ούτε και εγώ γονέας, ξεκινάει κάποιο πρόβλημα. Όπως πολύ σωστά υπόθηκε πριν από το γονέα της παρέας μας, καλησπέρα σας, το περιβάλλον το οικογενειακό είναι το α και το ω και η στάση των γονέων για το πώς ένα παιδί που ξεκινάει να αθλείται θα εξελιχθεί τελικά. Ένα δύσκολο, Ειρήνη, οικογενειακό περιβάλλον, το οποίο από τη μία μπορεί να αποτελεί τροχοπέδι, μπορεί από την άλλη σε κάποιες περιπτώσεις να πεισμώσει τον αθλητή, να τον θέλει να κάνει να ξεφύγει, δηλαδή χωρισμένοι, ίσως γονείς, ή γονείς όπου στο σπίτι ασκείται βία,
μπορεί να λειτουργεί, συνήθως λειτουργεί θετικά ή αρνητικά? Πολύ καλή ερώτηση. Έχει τύχει να έχω στο μυαλό μου περιστατικά παιδιών τα οποία έχουν φύγει από άρρωστα οικογενειακά περιβάλλοντα μακριά για να μπορέσουν να δουλέψουν σε αθλητικό κομμάτι και έτσι έχουν διαπρέψει στη ζωή τους. Θεωρώ ότι ο αθλητισμός είναι μια σανίδα σωτηρίας σε αυτές τις περιπτώσεις που αν το παιδί έχει την ευκαιρία, γιατί είναι και θέμα ευκαιριών κατά πώς θα την αξιοποιήσει, να μπορέσει να το ζήσει αυτό. Ξέρουμε πολλούς αθλητές οι οποίοι είχαν δύσκολα παιδικά χρόνια και από το χώρο του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ, διάσημοι πλέον, οι οποίοι κάνανε πετυχημένες καριέρες, ήταν πολύ ψηλά, γιατί έτσι ουσιαστικά εκπλήρωσαν και το δικό τους εσωτερικό κίνητρο να νιώσουν ολοκληρωμένοι και αποδεκτοί. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι τα κορυφαία ονόματα στο χώρο έχουν δύσκολα παιδικά χρόνια. Είτε πρόκειται για ένα κακοποιητικό περιβάλλον, είτε για πολύ φτωχικές καταστάσεις, τις οποίες ξεπέρασαν και τελικά έφτασαν ψηλά. Νομίζω κάποιες φορές οι δυσκολίες είναι και η επιλογή. Έχει παραπάνω κίνητρο. Ναι. Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Προς ενίσχυση όσων λέει η κυρία Ρέρα, εγώ έχω να πω την δική μου σύντομη εμπειρία από τις επισκέψεις που κάναμε στην Αμερική με τον Γιάννη μου. Δεν πήγαμε απευθείας στο MIT, περάσαμε από διάφορα πανεπιστήμια, όχι όλα πάρα πολύ ψηλού επίπεδου, υπήρχαν και άλλα στα οποία διαπίστωνε κανείς εύκολα, εγώ δηλαδή διαπίστωνα εύκολα ότι τα παιδιά δεν ήταν όλα. Εντάξει, υπήρχαν πολύ σημαντικές διαφορές με τα Ελληνόπουλα που βλέπαμε. Ήταν παιδιά σκληρά, απότομα. Η εντύπωση που διαμόρφωσα δηλαδή, για πολλά από τα, για πολλούς επίδοξους αθλητές, σπουδαστές, φοιτητές, είναι ότι δεν είχαν εύκολα, δεν είχαν το επίπεδο διαβίωσης και την άνεση που είχαν οι δικοί μας, ο Γιάννης Μουβέτα και οι υπόλοιποι αθλητές στην Ελλάδα. Θα ήθελα όμως να κάνω και μια, μη θεωρήσετε προβοκατόρικη ερώτηση. Πραγματικά, από τότε που ο Γιάννης δραστηριοποιούνταν, είχα την εξής απορία, την οποία τώρα μπορώ να θέσω. Θίξαμε το θέμα της επαφής του ειδικού ψυχολόγου με τους αθλητές, που είναι βέβαια το νούμερο ένα. Θίξαμε το θέμα της επαφής του ειδικού ψυχολόγου με τους γονείς, συμφωνώ απολύτως. Τίθεται θέμα επαφής του ειδικού ψυχολόγου με προπονητές. Γιατί εγώ έχω συναντήσει προπονητές και είναι και λογικό, οι άνθρωποι έχουν πάρα πολύ άγχος. Ενδεχομένως οι προσωπικές σχέσεις στην οικογένεια να έχουν και αυτοί να περνάνε κάποια ένταση. Οι προπονήσεις με τα παιδιά με τόσο διαφορετικών χαρακτήρων παιδιά προφανώς δεν είναι και τόσο εύκολη. Επομένως, μήπως υπάρχει τέτοιου είδους επαφή μεταξύ ψυχολόγου και προπονητή? Πολύ καλή. Να απαντήσω, κύριε Χατζηβαρόγλου. Ναι, παρακαλώ, τελείωσα. Ευχαριστώ. Στα πλαίσια της συνεργασίας μου με μία ομάδα, φυσικά είναι στα προαπαιτούμενα αυτό. Έχουμε συνεργασία με τους προπονητές, η οποία ευτυχώς είναι σε πολύ καλό επίπεδο, θα έλεγα. Δηλαδή, οι προπονητές κάνουν ψυχοεκπαίδευση, οποιαδήποτε στιγμή είμαστε στη τηλεφωνική επικοινωνία, αν προκύψει κάτι. Και νομίζω ότι είναι απαραίτητο αυτό να συμβαίνει για όλους τους προπονητές. Δηλαδή, ένας προπονητής, επειδή είναι πολύ δύσκολη η δουλειά του, όπως είπατε, λειτουργεί πολυεπίπεδα. Πρέπει να είναι και σύμβουλος και διαιτολόγος και ψυχολόγος και παιδαγωγός και δικηγόρος κάποιες φορές. Δηλαδή πρέπει να έχει τις γνώσεις από όλους τους τομείς. Γι' αυτό και η δουλειά του δεν είναι μόνο η προπόνηση που βλέπουμε εμείς. Εργάζονται πάρα πολλές ώρες στο σπίτι και επιμόρφωση, στην οποία θα πρέπει να περιλαμβάνεται και η ψυχολογικού επίπεδου, νομίζω ότι είναι προαπαιτούμενη για να εξελιχθεί επαγγελματικά και να διαπρέψει ένα προπονητή στον χώρο του. Δεν μπορεί διαφορετικά. Είναι ο μονόδρομος, νομίζω, αυτή η κατάσταση. Ναι, λογικό. Λογικό. Ναι, εμένα μου φαίνεται λογικό αυτό. Άρα υπάρχει ανταπόκριση. Αυτό είναι. Κύριε Ρένα, να ρωτήσω πάνω σε αυτό. Η συνεργασία με τους προπονητές, όταν συνεργάζεται με ένα σύλλογο, αφορά στο κομμάτι της ανταλλαγής πληροφοριών και αυτά που συμβαίνουν μέσα στην ομάδα με τη σχέση τη δικιά τους με τους αθλητές? Ή αφορά μερικές φορές, έχετε μπει σε διαδικασία, έχουν μπει μάλλον οι προπονητές σε διαδικασία να συζητήσουν και τους δικούς τους προβληματισμούς, τα δικά τους προβλήματα, τα οποία μπορεί να υπάρχουν στην καθημερινότητα του γηπέδου ή και στον αγώνα, δηλαδή ότι π.χ. αγχώνομαι την ώρα του αγώνα ή αντιδράω άσχημα
και μιλάω, βρίζω τους διαιτητές, ξέρω εγώ, π.χ. πετάω μπουκάλια ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο κλπ. Ή θεωρούν οι προπονητές, γιατί πιστεύω εγώ έτσι, όσο έχω την εικόνα, πιστεύω ότι οι περισσότεροι προπονητές θεωρούμε ότι εμείς κατά κάποιο τρόπο είμαστε και λίγο ψυχολόγοι, άρα τα ξέρουμε, άρα δεν χρειαζόμαστε ψυχολόγο, πράγμα που προφανώς δεν ισχύει. Βλέπουμε προπονητές πολύ υψηλού επίπεδου να έχουν αντιδράσεις οι οποίες πολλές φορές μπορεί να κοστίσουν έναν τίτλο σε μια ομάδα. Ναι, φυσικά. Όταν λέμε όμως για αναπτυξιακές ηλικίες, επειδή ο προπονητής είναι ταυτόχρονα και πρότυπο για τα παιδιά, είμαστε πολύ συγκεκριμένοι στα όρια τα οποία θέτουμε. Δηλαδή, οι προπονητές μας πρέπει να προσέχουν πολύ τη συμπεριφορά τους, που όντως συμβαίνει αυτό, και να εμπνέουν τα παιδιά να συνεχίσουν και να αγαπούν το άθλημα. Δηλαδή, συμπεριφορές του πετάω μπουκάλια και φρίζω και όλα αυτά είναι κάτι το οποίο δεν βλέπω εγώ σε αναπτυξιακές ηλικίες στις οποίες εργάζομαι. Δηλαδή, στην πρώτη ομάδα, αν συμβεί κάτι τέτοιο, νομίζω ότι είναι παραδείγματα προς αποφυγή για να τις συζητήσουμε με τους αθλητές μας. Το βασικό θέμα συνεργασίας μου με τους προπονητές είναι η επίλυση προβλημάτων με ό,τι έχει να κάνει εμπόδια που δυσχεραίνουν την απόλαυση του παιχνιδιού εκ μέρους των αθλητών ή την επίδοσή τους. Είτε το εμπόδιο αυτό μπορεί να είναι μια κακή επικοινωνία με τους γονείς, είτε κάτι το οποίο δυσκολεύει το παιδί. Και μέσα στο πλαίσιο αυτό και ο προπονητής θα εκφράσει τη δική του στάση, θέση και συνέστημα. Αλλά κυρίως ο στόχος μας είναι να βοηθήσουμε το παιδί, τον αθλητή. Δηλαδή τα επόμενα νομίζω ότι είναι τα παρεπόμενα τα οποία ακολουθούν. Ο αθλητής από την όλη διαδικασία του πρωταθλητισμού θεωρείται ότι αγχώνεται υπερβολικά περισσότερο από μόνος του, από το στόχο που έχει, από την ομάδα, από το οικογενειακό περιβάλλον. Τι έχετε παρατηρήσει από την εμπειρία σας? Αυτό ακριβώς το τελευταίο, από το οικογενειακό περιβάλλον. Ένας αθλητής αγχώνεται όλο και περισσότερο ανάλογα με την σημασία που δίνουν οι γονείς του ή σημαντικοί άλλοι, μπορεί να είναι τα αδέλφια του, δεν ξέρω, κάποιος του επηρεάζει πάρα πολύ συναισθηματικά, έχει αναλάβει τη διαπαιδαγώγησή του, ανάλογα που δίνει στο αποτέλεσμα ενός αγώνα. Δηλαδή, αν αναμένουν οι δικοί του να κερδίσει, αναμένουν να βάλει 2 γκολ ή να βάλει τέλος πάντων κάποια σουτ, το θέμα είναι ότι θα έχει στόχο το αποτέλεσμα και θα μπορείς να απολαύσει τη διαδικασία, δηλαδή να εστιάσει στο τώρα, στην μπάλα, στον αγώνα, με αποτέλεσμα να μην είναι αυτός του. Άρα θα αγχωθεί πολύ όταν θα τον πιέσουν οι δικοί του να αποδώσει. Όσον αφορά τώρα τον προπονητή και τους συμπαίκτες, νομίζω ότι από ένα επίπεδο και μετά το κλίμα είναι τέτοιο, ώστε όσο προχωράει, δεν γίνεται ξαφνικά ένα παιδί να αισθανθεί απότομη πίεση. Δηλαδή έχει δέσει η ομάδα και αυτά τα συναισθηματικά έχουν ρυθμιστεί. Άρα εξωγενείς παράγοντες είναι πιο πιθανό να επηρεάσουν και να μεγαλώσουν το άγχος ενός αθλητή. Εγώ θα ήθελα ο γονέας της παρέας να μας διαλύσει έναν αστικό μύθο. Έναν ακόμα μάλλον αστικό μύθο που κυκλοφορεί στο χώρο, ότι ένα παιδί, αν θέλει να διαπρέψει στο μπάσκετ, πρέπει να αφοσιωθεί σε αυτό και να μην έχει χώρο για τίποτε άλλο να κάνει στη ζωή του. Και το παίρνω με βάση αυτό που είπατε προηγουμένως, στην πρώτη σας τοποθέτηση, ότι για μένα ο γιος μου ήταν πρώτα μαθητής και μετά αθλητής. Πού βρίσκεται η ισορροπία σε αυτά? Μπορεί ένα παιδί να διαπρέψει και στα δύο σημεία? Έχουμε δει βέβαια και πολλές περιπτώσεις παιδιών που πάνε πολύ καλά ακαδημαϊκά και είναι και πολύ καλοί αθλητές. Αλλά ποια είναι η δοσολογία τέλος πάντων που χρειάζεται και πώς μπορεί να επηρεάσει και το οικογενειακό περιβάλλον και ενδεχομένως η ομάδα ένα παιδί στο που θα κάνει focus περισσότερο? Λοιπόν, για μένα βρίσκεται η σωστή δοσολογία ακριβώς στη μέση, λαμβανομένη υπόψη βέβαια για το χαρακτήρα του κάθε παιδιού. Τι εννοώ? Το σχολείο, η μόρφωση, μπορεί καταρχήν να ενεργήσει ως να διώξει ένα πολύ μεγάλο ποσό άγχους από τις αθλητικές δραστηριότητες. Από το άγχος που θα έχει ενδεχομένως ο νεαρός, θα πρέπει να πετύχει τον γκολ, θα πρέπει να διακριθεί και όλα αυτά. Έχοντας εισγνώσει ότι αν είναι καλός μαθητής, έχει περισσότερες επιλογές στη ζωή του, αυτό του βγάζει νομίζω πολύ μεγάλο άγχος. Πώς επιτυχάνονται αυτά τα δύο, είπατε για έναν αστικό μύθο? Επιτυχάνονται, μπορώ να σας διαβεβαιώσω, πάρα πολύ εύκολα. Υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα, ένα σύστημα στην οικογένεια, το οποίο βέβαια πρέπει να περάσει και στο νεαρό. Δηλαδή, η ημέρα, η εβδομάδα, ο μήνας και ο χρόνος πρέπει να είναι κατανοημένος μεταξύ του διαβάσματος,
της προπόνησης και βεβαίως της διασκέδασης. Πάντα ήμουν κατά της άποψης που ακούω από διάφορους συναδέλφους, άλλους πατέρες, μητέρες, ότι παραδείγματος χάρη είναι το παιδί 3 μήνες το καλοκαίρι κάθεται. Σε αυτό ήμασταν και εγώ και η σύζυγός μου κάθετα αντίθετα. Το παιδί 3 μήνες το καλοκαίρι διαβάζει, όπως επίσης και τα Χριστούγεννα θα διαβάσει, όπως επίσης και παραμονές εξετάσεων θα ξεκουραστεί και θα παίξει. Και PlayStation θα παίξει, και προπόνηση θα κάνει παραμονή εξετάσεων. Και καθημερινά θα υπάρχει μια ισορροπία σε όλα. Με τον τρόπο αυτό, και ίσως με κάποιες θυσίες παραπάνω, επιτυγχάνονται και τα δύο. Παραδείγματος χάρη, ο Γιάννης μου διάβαζε μέσα στο αυτοκίνητο όταν πήγαινε για προπόνηση. Και όταν γινούσα προπόνηση. Εντάξει, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο, για μένα είναι κάτι το οποίο είναι αποδεκτό. Επομένως, συμπερασματικά, με δύο κουβέντες. Γίνονται αρκεί να υπάρχει σύστημα. Και τα δύο. Και κάπως διαμορφωμένη ερώτηση και στην κυρία Αρέρα. Είπαμε για τα παιδιά τα οποία μπορεί να προέρχονται από περιβάλλοντα πολύ δύσκολα και κατά πόσον αυτό μπορεί να είναι κίνητρο στην καριέρα τους. Το αντίθετο, πώς μπορεί να τα βοηθήσει? Θεωρείτε ότι παιδιά τα οποία έρχονται από ρυθμισμένα περιβάλλοντα είναι πολύ πιο εύκολα να ενσωματωθούν στην ομάδα και να αποδώσουν όσο ήταν το καλύτερα? Κοιτάξτε, νομίζω ότι όπως όλοι οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη από στήριξη και ενθάρρυνση, έτσι και τα παιδιά, τα οποία ζουν σε ένα περιβάλλον το οποίο φυσικά καλύπτει τις πρώτες ανάγκες, τις βιολογικές, δηλαδή υπάρχει ένα σωστό ύπνος, μια καλή διατροφή, ένα σπίτι ασφαλές, έτσι, τα βασικά, τα οποία δεν είναι για όλους αυτονόητα. Και εκ των υστέρων οι γονείς αυτοί δίνουν στο παιδί μια ασφάλεια συναισθηματική, δηλαδή το ενθαρρύνουν, υποστηρίζουν τις επιλογές του, άρα ο αθλητισμός και το άθλημα θα είναι δική του επιλογή και όχι επιλογή των γονέων, που οι γονείς θα υποστηρίξουν πηγαίνοντάς το στις προπονήσεις, στηρίζοντάς το οικονομικά, με την παρουσία του όποτε εκείνο την θέλει δίπλα του και όχι παραπάνω από όσο τη χρειάζεται. Το ιδεατό είναι να παρίσταται στους αγώνες, θα έλεγα, και όχι τόσες προπονήσεις. Νομίζω ότι τότε το παιδί θα μπορέσει να ανθίσει. Δηλαδή, ακόμα και η αδιαφορία, δηλαδή ένας γονιός ο οποίος δεν πηγαίνει ποτέ ή δεν ασχολείται με κάτι που αγαπάει το παιδί του, θα καταλήξουμε στο αποτέλεσμα το παιδί να παρατήσει το άθλημα. Έχει δηλαδή αποτέλεσμα που θα υπάρχει από έναν γονιό ο οποίος είναι υπερβολικά παρεμβατικός και κυριαρχικός στο παιδί. Ειρήνη, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Πώς συνδέονται νευρικό σύστημα με ψυχολογία? Δεν ξέρω, δηλαδή, είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Π.χ. σαν προπονητής, εγώ στο μυαλό μου το εξής. Τις περισσότερες φορές που είχα σε αγώνα αντρικής ομάδας μια απότομη συμπεριφορά, ένα ξέσπασμα, είχα πιάσει π.χ. και μετά εφάρμοζα, έπινα χαμομήλι ή ένα τσάι την ώρα του αγώνα. Και έβλεπα ότι ήμουν πιο ήρεμος. Όποτε ξεχνιόμουν, ας πούμε, οπότε αυτό ξεστώνω ότι κάπως στο νευρικό μου σύστημα, αν κάτι στράβωνε μέσα στο παιχνίδι ή κάποιο κακό σφύριγμα του διαιτητή, οι αντιδράσεις μου ήταν πιο έντονες. Ο ύπνος, η διατροφή, πώς αυτά επηρεάζουν δηλαδή, τον αθλητή, την ψυχολογία του μέσα στον αγώνα. Ή κάποια άλλα, τα γούρια, ξέρω εγώ, π.χ. Αυτό πώς το λύνεις? Ξέρω, εγώ ξέχασα λίγο, ο αθλητής ξέχασα να βάλω την κάλτσα μου την γούρικη, ξέρω εγώ, π.χ. την μαύρη, άσπρη κλπ. Και πάει στον αγώνα και είναι σφιασμένος. Γι' αυτό πιστεύεις ότι είναι κάτι το οποίο ήδη ο αθλητής ήταν έτοιμος για μια κακή επίδοση, ήταν αγχωμένος και απλά βρήκε μια δικαιολογία, έψαχνα να βρει μια δικαιολογία για να το δικήσει. Και το ανάποδο, σε κάποια περίπτωση ο αθλητής ένιωθε πολύ καλά προπονημένος, είχε μεγάλο πάθος για το παιχνίδι και κάπου είδε ένα σημάδι και λέει: θα παίξω καλά, θα κερδίσω, ξέρω γιατί έφερα αυτό μαζί μου και θα αφήσω τα αποδυτήρια. Πολύ ωραία. Επηρεάζουν από προσωπικές συνεδρίες. Να ξεκινήσω λίγο από τη σχέση διάθεσης, ψυχολογίας και του νευρικού μας συστήματος, η οποία είναι άρρηκτη η σύνδεσή τους. Νομίζω ότι υπάρχουν και κάποια tips που βοηθάει στο να παίζουμε καλά. Ο σωστός ύπνος, πώς μπορεί ένας αθλητής να παίζει καλά στους αγώνες, αν δεν κοιμάται σωστά και τις κατάλληλες ώρες. Θα μου επιτρέψεις μερικές φορές όταν ένας προπονητής δεν είναι σε καλή μέρα, λένε ότι είναι ύπνος τον και ότι κοιμάται λίγο παραπάνω. Παραπάνω. Άρα ο σωστός ύπνος είναι μάλλον, ίσως και γι' αυτό ότι είναι ότι μάλλον δεν κοιμήθηκε όσο έπρεπε, άρα κοιμάται στον αγώνα. Σωστό.
Πολύ σωστό. Νομίζω ότι αν δεν ξεκουραστεί ο εγκέφαλός μας, δεν μπορεί να αποδώσει κιόλας σε όλους τους τομείς που χρειάζεται συγκέντρωση. Και όταν παίζουμε σε ένα παιχνίδι, ξέρουμε ότι δουλεύει και το μυαλό, δεν είναι μόνο το σώμα, δεν πηγαίνει μόνο του. Άρα λοιπόν, tips τα οποία βοηθούν το νευρικό μας σύστημα, όπως είναι σωστός ύπνος, καλή διατροφή, η ηρεμία, δηλαδή το άγχος σε σωστά επίπεδα. Δεν λέμε να μπαίνει ο αθλητής μέσα στο γήπεδο και να είναι χαλαρός, να πίνει το καφέ του. Αλλά πρέπει να υπάρχει μια εγρήγορση, έτσι μια ένταση, γι' αυτό και αποδεχόμαστε θετικά το track, το αυτό που έχουμε την πεταλούδα στο στομάχι μας ή κάποιο τρέμουλο. Είναι ok να είμαστε σε κάποια ένταση, θέλουμε να μπαίνουμε μέσα στο γήπεδο με εγρήγορση. Απλά να μην εστιάζουμε σε αυτό, με αποτέλεσμα να χάνουμε τη συγκέντρωσή μας. Επίσης, όσον αφορά τώρα το γούρι, είναι το θέμα της εστίασης ελέγχου. Αν εστιάζουμε ότι όλα έχουν να κάνουν με την τύχη, το γήπεδο, τους διαιτητές και όλα αυτά, δεν πρόκειται ουσιαστικά να αισθανθούμε ότι εμείς μπορούμε να κάνουμε κάτι, έχουμε τον έλεγχο, άρα θα έχουμε και περισσότερο άγχος. Όταν όμως ξέρουμε ότι η εστία ελέγχου μας είναι εσωτερική, δηλαδή όλα εξαρτώνται από τη δική μας επίδοση, από το πώς θα σκεφτούμε, από τη συμπεριφορά μας, από το πώς θα είμαστε συγκεντρωμένοι και άρα μπορούμε να κάνουμε πράγματα να αλλάξουμε το άγχος μας, τότε τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα. Δηλαδή, φανταστείτε κατά πόσο να έγκυται η απόδοσή μας από το τι καιρό κάνει έξω ή αν φορέσαμε το γούρι μας. Νομίζω ότι θα πρέπει να βγούμε από τέτοια τρικάκια. Ένας καλά συγκεντρωμένος αθλητής θα πρέπει να ξέρει ποιος είναι και να πιστεύει στον εαυτό του. Είναι αυτό που λέω και στους αθλητές, όπως και στους μαθητές. Δεν υπάρχει κάτι που να εξαρτάται από την προσπάθειά μας, όπως είναι η ακαδημαϊκή επιτυχία ή η αθλητική επιτυχία, και να μπορούμε να το πετύχουμε. Οτιδήποτε μπορούμε να πετύχουμε, αρκεί να το θέλουμε πραγματικά, να βγαίνει από την ψυχή μας και να προσπαθούμε σταθερά και σε βάθος χρόνου. Όσον αφορά τώρα την παρουσία, τέλος πάντων, ενός παιδιού και την ηγετική φυσιογνωμία που καλλιεργεί στην αναπτυξιακή ηλικία, η οποία είναι και η εφηβική φυσικά, είναι εκεί που διαμορφώνει και την προσωπικότητά του. Κύριε Χατζηβέρογλου, η άποψη σας ποια είναι, επειδή και ο γιος διατέλεσε κάποια στιγμή και αρχηγός της εθνικής ομάδας των παιδών, αν δεν κάνω, ή των εφήβων. Ηγέτης τελικά γεννιέσαι ή γίνεσαι? Και πώς μπορεί να επηρεάσει το περιβάλλον ένα παίκτη να διαμορφώσει κάποια στοιχεία του χαρακτήρα του πάνω σε αυτό? Η γνώμη μου είναι ότι ηγέτης κάποιος γίνεται μέσα από τις δυσκολίες. Δεν μιλώ για τον Γιάννη μου, αλλά η ηγετική φυσιογνωμία δημιουργείται, εγώ πιστεύω. Τώρα, οι δυσκολίες όμως είναι προϋπόθεση για να δημιουργήσει κάποιος ένα δύο χαρακτήρα. Αυτό το να είναι κάποιος πνευματικά σκληρός, όπως λένε οι Αμερικανοί. Στην Ελλάδα δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει, τουλάχιστον σε σύγκριση με την Αμερική. Τώρα, δυσκολίες. Ένας μεγάλος βαθμός δυσκολίας για τους νεαρούς αθλητές, πιστεύω. Μία μικρή παρένθεση. Μιλάμε τώρα για τις νεαρές ηλικίες, όχι για τους μεγάλους, γιατί στις πρώτες ομάδες, στους ενήλικες, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Στις νεαρές ηλικίες, λοιπόν, ένας μεγάλος βαθμός δυσκολίας είναι η σχέση των νεαρών αθλητών με τους προπονητές. Κάποιες παρατηρήσεις, ας το πω μαλώματα. Αυτά δημιουργούν πολλές φορές, σκληραγούν τους νεαρούς. Και αποτελούν προϋπόθεση ώστε κάποιος να κάνει ένα βήμα μπροστά και, ας το πω έτσι, να ηγηθεί των υπολείπων. Θεωρείτε δηλαδή ότι μέσα από τη σύγκρουση μπορεί να παραχθεί ένα αποτέλεσμα? Από τις δυσκολίες, θα έλεγα. Εκτός από το γήπεδο και τον προπονητή, μπορεί να είναι στο σχολείο, μπορεί να είναι και στην οικογένεια πολλές φορές. Δηλαδή, οι δυσκολίες που υπάρχουν μέσα στις οικογένειες πολλές φορές δημιουργούν ισχυρούς χαρακτήρες, πιστεύω. Όλα αυτά, βέβαια, όλες αυτές τις δυσκολίες σε μια αγαστή συνεργασία με έναν ειδικό, στο λόγο μπορούν να δημιουργήσουν, νομίζω, θαυμάσια αποτελέσματα. Ειρήνη, θα ήθελα να σα ρωτήσω το εξής. Ποια είναι αυτή η λεπτή γραμμή που όταν ένας ποδοσφαιριστής, ας πούμε, πάει να χτυπήσει πέναλτι, ένας μπασκετμπολίστας πάει να σουτάρει μια ελεύθερη βολή και υπάρχει ο αθλητής ο οποίος λέει, ας πούμε, εγώ θυμάμαι, ήμουν τρίτη λυκείου, είχα ένα χρόνο που ξεκίνησα να ασχολούμαι με τον μπάσκετ
και ξαφνικά στον τελικό σχολείο Θεσσαλίας, και ενώ ήμουν ένας παίκτης που ήμουν ο τελευταίος της ομάδας στο κομμάτι της ευστοχίας, ήμουν δηλαδή πολύ, πολύ αθλητικός λόγω των προηγούμενων αθλημάτων που έκανα, βρέθηκα να σουτάρω τις δύο βολές που θα κρίνανε το παιχνίδι. Και με το που έγινε σε μένα το φάουλ, παίρνει time out ο προπονητής και δίνει εντολές, θεωρώντας ότι θα χάσω και τις δύο ή μία από τις δύο. Και εγώ λέω, μα θα τις βάλω και τις δύο. Θα κερδίσουμε, λέω. Τι λες τώρα, του λέω. Ήμουνα τόσο ενθουσιασμένος, δηλαδή, αντί να αγχωθώ, γιατί θεώρησα ότι είναι ευκαιρία να αναδειχθώ, να πάω την άλλη μέρα στο σχολείο και να είμαι, ας πούμε, πρώτη μουρή, ξέρω εγώ, να χαίρομαι και το σχολείο μας να περάσει στους τελικούς, στην επόμενη φάση. Αντίστοιχα, άλλοι αθλητές, οι οποίοι μπορεί να είναι πολύ καλό επίπεδο, ωραία, καλύτερο από μένα τότε, ή σε επίπεδο εθνικών ομάδων, σε επίπεδο κλπ., όταν ξαφνικά έχει την μπάλα στα χέρια τους, αγχώνονται, ωραία, και αστοχούν, ενώ το συνήθες είναι να ευστοχήσουν. Τι είναι αυτό το οποίο καθορίζει το mentality, τι είναι αυτό που κάνει, ας πούμε, και κάποιους λαούς. Βλέπουμε, ας πούμε, λένε για τους Σέρβους ότι έχουν πολύ ψυχρό αίμα. Για ποιο λόγο, ας πούμε, εγώ το είχα πάντα απορία αυτό, δηλαδή για ποιο λόγο οι Σέρβοι πάντα είναι τόσο ατάραχοι και συγκεντρωμένοι. Και οι δικοί μας, ίσως επειδή είμαστε εμείς πιο συναισθηματικοί, εξήγησε μας λίγο. Ίσως, ίσως αυτό ισχύει για τους Σέρβους στο μπάσκετ, φαντάζομαι για τους Γερμανούς ίσως στο ποδόσφαιρο. Αυτό νομίζω που διακρίνει αυτούς τους λαούς, που φυσικά έχει να κάνει με τον άνθρωπο, έτσι, για να μην το γενικεύουμε, ίσως είναι η νοοτροπία, είναι ότι διέπονται από έντονο επαγγελματισμό, που σημαίνει ότι μπορούν και διατηρούν τη συγκέντρωσή τους, ανεξάρτητα από τους αντιπερασπασμούς, δηλαδή μπορεί να συνέβη κάτι χθες στην οικογένειά τους, να έχουν χάσει ένα δικό τους άνθρωπο, συναισθηματικά, δηλαδή να κυμαίνονται μεταξύ του καλού ή του κακού, ας πούμε, επίπεδο δεν ξέρουμε. Παρ' όλα αυτά μένουν συγκεντρωμένοι γιατί είναι επαγγελματίες. Τώρα, όσον αφορά αυτή την κρίσιμη στιγμή πριν το σούτ ή στο πέναλτι, αυτό που παίζει ρόλο εκείνη τη στιγμή είναι καθαρά η ψυχολογία μας, δηλαδή το ότι θα σκεφτούμε. Μπορεί να έχουμε αυτοπεποίθηση και να κάνουμε. Πώς αυτό μπορεί να δουλευτεί κατά τη διάρκεια της προπόνησης? Μπορεί να δουλευτεί. Εντοπίζοντας πρώτα απ' όλα τις αρνητικές σκέψεις που κάνουμε. Πολλές φορές σκεφτόμαστε για τον εαυτό μας με τέτοιο άσχημο τρόπο που δεν θα μιλούσαμε σε κανένα συμπαίκτη μας. Δηλαδή, μπορεί να λέμε στον εαυτό μας, βάλ' το, γιατί αν δεν το βάλεις είσαι άχρηστος, θα πούνε οι δικοί σου, θα γίνεις ρεζίλη, τέτοια πράγματα που αυτά δεν θα τα λέγαμε καν σε ένα συμπαίκτη μας. Τη στιγμή εκείνη, λοιπόν, εντοπίζουμε ποιες αρνητικές σκέψεις έχουμε, τον αρνητικό δηλαδή αυτοδιάλογό μας, και με τεχνικές, υπάρχει η τεχνική του θετικού αυτοδιαλόγου, τις μετατρέπουμε σε θετικές. Οπότε αυτό το δουλεύουμε εμείς, το προπονούμε καιρό πριν, ήδη στο σπίτι στις προπονήσεις, και κάποια στιγμή το εισάγουμε και στον αγώνα. Με αυτόν τον τρόπο παραμένουμε θετικοί, δεν σκεφτόμαστε διάφορα πράγματα, παραμένουμε και συγκεντρωμένοι και διατηρούμε την αυτοπεποίθηση μας ψηλά. Δηλαδή είναι μια πολύ καλή τεχνική με πολλαπλά ωφέλη. Όπως και για άλλες περιπτώσεις, υπάρχουν αντίστοιχες τεχνικές για αθλητές που μπορούμε να κρατήσουμε την απόδοσή μας ψηλά. Η αυτοπεποίθηση πάντως κρύβεται πίσω από όλα αυτά τα κομμάτια, η οποία μπορεί να πληγεί ανάλογα τις συνθήκες και να επανακάμψει μετά. Ο προπονητής, οπότε, σε αυτή την περίπτωση, κατά τη διάρκεια της προπόνησης, ποια πρέπει να είναι η στάση του απέναντι στον παίκτη, προκειμένου να τον βοηθήσει να αποκτήσει αυτές τις θετικές σκέψεις και όχι τις αρνητικές? Υπάρχουν μερικές φορές κάποιοι προπονητές οι οποίοι πιέζουν τους παίκτες, τους ορίζουν παραπάνω, και αυτό αποβαίνει θετικό, και πολλές φορές και το ανάποδο, αποβαίνει αρνητικό. Γιατί πρέπει να κινούμαστε κατά περίπτωση, ανάλογα και τον αθλητή, πόσο σκληρός ή όχι είναι. Ακριβώς αυτό. Μερικοί αθλητές λειτουργούν καλύτερα υποπίεση. Το έχουμε δει και αυτό. Πάντως, σε περίπτωση που υπάρχει αρνητική σκέψη, θα πρέπει, νομίζω, ο προπονητής, ο οποίος θα έχει διαφορετική σχέση με τον κάθε αθλητή, είναι, νομίζω, και αυτό μέσα στις πολλές αρμοδιότητές του, να λειτουργήσει συνεργατικά μαζί του. Δηλαδή, αν είμαστε αυστηροί, αν κάνουμε κριτική αρνητική, αν λέμε ότι τώρα δεν τρέπεσαι, είναι αυτό που κάνεις, ή δεν είναι τίποτα, ή τέλος πάντων με έναν τρόπο το οποίο δεν ταιριάζει, δεν θα βοηθήσει τον αθλητή να επανκάψει. Γι' αυτό το λόγο ο αθλητής θα βοηθηθεί σε έναν ψυχολόγο. Αν όμως υπάρχει καλή σχέση με τον προπονητή και υπάρχει και συνεργασία με τον γονέα, μπορεί να γίνει και μια συζήτηση με τον γονέα, να μιλήσουν με το παιδί, να καταλάβουν για ποιο λόγο συμπεριφέρεται έτσι, τι είναι αυτό που τον μπλοκάρει, και μαζί συνεργατικά να το πουσάρουν. Πώς? Με την ενθάρρυνση. Η ενθάρρυνση, νομίζω, είναι το κλειδί.
Κύριε Χατζηβέρογλου, πώς διαχειρίζεται ένας πατέρας την ήττα της ομάδας του παιδιού του ή την κακή απόδοση του ίδιου του παιδιού? Δηλαδή, του λέει δεν πειράζει ή προσπαθεί να τον συμβουλέψει πάνω σε πράγματα που έχει δει ο ίδιος απ' έξω? Κοιτάξτε, επ' αυτού θα μιλήσω βασιζόμενο συμπεριφορά της οικογένειάς μας, από τις εμπειρίες στην οικογένειά μας και από κανένα δυο φίλους το συζητούσαμε μαζί. Στην οικογένειά μας, φυσικά στεναχωριόμασταν πολύ όταν ο Γιάννης μου δεν έπαιζε καλά στο παιχνίδι, δεν είχε την απόδοση που περιμέναμε. Σε καμία περίπτωση όμως δεν περνούσαμε αυτό το πράγμα προς τον Γιάννη. Γιατί πάντα είχαμε στο νου μας ότι την εναλλακτική, ότι η προτεραιότητα αποτελεί το σχολείο και η μόρφωση. Και ταυτόχρονα βέβαια και το παιχνίδι. Και εν πάση περιπτώσει και η ατυχία είναι μέσα στη ζωή και τα κακά παιχνίδια είναι μέσα στη ζωή. Του τα εξηγούσαμε, τα συζητούσαμε. Και ένας τραυματισμός και η αστοχία στη βολή, όπως θα έρθει η ώρα θα μπει η βολή. Αλλά βέβαια, όταν τελειώνει η συζήτηση, εγώ προσωπικά, όπως και η σύζυγό μου, θα βρισκόμασταν πάρα πολύ. Κοίτωσα όμως να μην περάσει αυτό σε νερό. Υπήρχαν όμως και άλλοι γονείς, οι οποίοι δεν είχαν ίδια συμπεριφορά. Άφηναν αυτή την ενόχληση να φανεί. Το οποίο βεβαίως, εντάξει, καταλαβαίνω και εγώ, δεν ήταν καθόλου καλό. Δημιουργεί περισσότερα προβλήματα. Το φαντάζομαι, αλλά ήθελα να κάνω και μια ερώτηση που με ταλανίζει πολύ καιρό στη κυρία Ρέρα. Όσον αφορά την συνεργασία που μπορεί να έχει ένας αθλητικός ψυχολόγος με τον προπονητή, όσον αφορά την διανομή ρόλων μέσα σε μια ομάδα. Δηλαδή, μπορεί να παρέμβει εκεί ο ψυχολόγος και να συμβουλεύσει τον προπονητή ότι αυτός ο παίκτης έχει ψυχολογικά χαρακτηριστικά πιο έντονα από κάποιον άλλον, οπότε δικαιούται εντός εισαγωγικών. Παρά τα τεχνικά του χαρακτηριστικά που μπορεί να μην τα ξέρει ο αθλητικός ψυχολόγος, δικαιούται τέλος πάντων κάποιον μεγαλύτερο ρόλο ή κάποιον πιο συνεπή ρόλο μέσα σε μια ομάδα? Νομίζω ότι μια ηγετική προσωπικότητα κάνει μπα μέσα στο γήπεδο. Δεν πιστεύω ότι χρειάζεται ένας ψυχολόγος για να το τονίσει αυτό στον προπονητή. Δηλαδή, νομίζω ότι οι ηγετικές προσωπικότητες από μόνες τους οδηγούνται σε κάποια κομμάτια, εκτός και αν θέλει ο προπονητής ο ίδιος. Που αυτό συμβαίνει σε αναπτυξιακές ηλικίες, να ενισχύσει κάποια ηγετικά χαρακτηριστικά. Οπότε να περνάει τα παιδιά από όλες τις θέσεις ή να παίζουν όλα τα παιδιά τον ίδιο χρόνο, με σκοπό αυτό να δημορφώσει μια προσωπικότητα, έτσι ώστε στο μέλλον να φανεί αν τελικά είναι τόσο ηγετική προσωπικότητα ή όχι, δηλαδή να καλλιεργείται. Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με την εμπειρία του προπονητή και αν είναι έμπειρος και έχει τις απαραίτητες γνώσεις, είναι ικανός μόνος του να το διαχωρίσει. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Χατζηβέρογλου και την Ειρήνη και την κυρία Ρέρα, μάλλον συγγνώμη, τα εξής, την ίδια ερώτηση. Πώς πρέπει να αντιμετωπίσει ο αθλητής και ο γονιός μια ήττα της ομάδας με καλή απόδοση δική του και αντίστοιχα μια νίκη της ομάδας με κακή απόδοση δική του? Πρώτα να μας πει ο κύριος Χατζηβέρογλου. Ποια θα πρέπει να είναι η ψυχολογία του ή ποια ήταν η ψυχολογία του γιού σας? Λοιπόν, ξεκινώ με το εύκολο. Νίκη της ομάδας με κακή απόδοση του αθλητή. Τα πράγματα πήγαν πάρα πολύ καλά. Ατυχίες συμβαίνουν όμως. Δεν μπορεί να έκανε πια να πήγαν όλα στραβά. Σίγουρα θα είχε κάποιες καλές στιγμές. Μα κάποια rebound θα πήρε, κάποιο σουτ θα έβαλε, κάτι θα έκανε. Δεν μπορεί να πιάνει τα στραβά. Δίναμε πάντα βάρος αυτό και ενθαρρύναμε για την επόμενη φορά. Η περίπτωση όπου. Δεν ισχύει φυσικά αυτό για όλους τους γονείς, έτσι. Δυστυχώς. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις γονέων. Εγώ δηλαδή έχω προσωπική εμπειρία όπου εστιάζαν περισσότερο ενώ η ομάδα κέρδισε. Στο ότι ο αθλητής δεν έπαιξε πολύ, έπαιξε 10 λεπτά, ξέρω π.χ. 15, όπου αυτό οφειλόταν γιατί τις πρώτες μια-δύο φορές που τον έβαλε ο προπονητής δεν είχε την αναμενόμενη απόδοση που είχε συνήθως. Και μετά ο γονιός, και προσέξτε, αυτό δεν είναι ότι ο γονιός το συζητούσε με τους άλλους γονείς μόνο με τον προπονητή και αντίστοιχα, είναι ότι το συζητούσε στο αυτοκίνητο με το παιδί, μπορεί για παρουσία και άλλων παιδιών, και άλλων, δηλαδή έχουμε τέτοιου είδους συμπεριφορές πολλές φορές. Δηλαδή έχω δει συμπεριφορές γονιός στο παιδί του μπροστά να κατηγορήσει την αθλητή του ότι ο Τάδε, ξέρω εγώ, ο Κωνσταντίνος π.χ. γιατί δεν σου πασάρει, τι κάνει κλπ. Και να δημιουργεί ανακατοσούρα σε όλη την ομάδα μετά. Δεν ξέρω αν είχατε περιπτώσεις
συναθλητών του γιού σας, όπου οι γονείς είχαν δράσει με τέτοιο τρόπο, και πώς εσείς μπορέσατε να το υποστηρίξετε αυτό, είτε μαζί τους, να συνεργαστείτε κάπως, να τους βοηθήσετε να μπουν λίγο σε ένα σωστό δρόμο, είτε με το γιο σας να τον κάνετε ίσως να βοηθήσει τα παιδιά να το δουν διαφορετικά. Κοιτάξτε, συνέβησαν πολλά. Έχω και αρνητικές εμπειρίες, όπως και εγώ δεν είμαι κανένας Άγιος. Σίγουρα έκανα και εγώ διάφορα, τα οποία ενδεχομένως τώρα να μην θυμάμαι. Εκεί συνέβησαν πολλά. Κατά τη διάρκεια αυτών των από 6 δημοτικού που ξεκίνησε ο Γιάννης μέχρι την Τρίτη, ήταν 6 πολύ γεμάτα χρόνια. Η ουσία είναι όμως ότι κάθε ομάδα, μιλάμε τώρα για τις ακαδημίες, για τις υποδομές, είναι μια μικρή κοινωνία. Είναι οι παράγοντες, είναι ο τοπολιτής, είναι οι αθλητές, είναι και οι γονείς. Είτε δεν θέλουμε είτε όχι. Σε κάθε μικρή κοινωνία υπάρχουν διάφορες προσφυγές. Οπωσδήποτε αναμφίβολο προπονητής έχει ηγετικό ρόλο. Έχει κυρίαρχο ρόλο. Η συμπεριφορά του προπονητή υπαγορεύει. Αν ο προπονητής είναι ήρεμος, όλοι θα είναι ήρεμοι. Φυσικά και θα υπάρχουν παράπονα. Αν ο προπονητής θα βάζει με τα παιδιά στα time outs, αν ο προπονητής είναι αγχωμένος και έχει το πινακάκι του σώμα και νομίζει ότι έχει την Maccabi Tel Aviv, π.χ., την ανδρική ομάδα της Maccabi Tel Aviv, και μπερδεύεται και ξεχνάει ότι έχει προπαιδικό, τότε υπάρχει αυτή η ένταση, μεταφέρεται και στα παιδιά και στην εξέδρα. Και οι γονείς δεν είναι και τίποτε άνθρωποι επιστήμονες της NASA. Είναι μια πολύ ωραία εκπομπή. Ακούγομαι, με συγχωρείτε. Λοιπόν, υπάρχουν διάφοροι, εκεί που θέλω να καταλήξω, υπάρχουν διάφοροι χαρακτήρες, ο προπονητής έχει κυρίαρχο ρόλο. Λοιπόν, τώρα για να κλείσω, απάντησα την περίπτωση όπου η ομάδα νίκησε, ο γιος δεν έπαιξε καλά, πάμε στην περίπτωση όπου ο γιος έπαιξε καλά και η ομάδα έχασε. Εκεί εμείς στην οικογένεια δίναμε βάρος οπωσδήποτε στο γεγονός ότι πήγε ο νεαρός καλά, προσπάθησες, πήγες πολύ καλά, δυστυχώς θα έπρεπε να κάνεις. Πάλι όπως δεν μπορεί να τα κάνει όλα καλά. Δίναμε ένα βάρος σε μια πάσα που δεν έκανε, σε ένα άστρο το οποίο θα έπρεπε ενδεχομένως. Αυτό. Η ομάδα είναι πάνω απ' όλα φυσικά, γιατί μέσα τη ομάδα θα διακριθεί και εσύ. Και κοιτούσαμε να περάσουμε ομαλά, γιατί επαναλαμβάνω, μέσα στο σκοτάδι της μπασκετικής πορείας, είχαμε πάντα ένα φακό, ο οποίος έλεγε μόρφωση. Διάβασμα, ακαδημαϊκή διάκριση. Έχει ενδιαφέρον να απαντήσει και η κυρία σε αυτή την ερώτηση την ίδια. Καταρχήν, θα ήθελα να ξεκινήσω από κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Από το λάθος που κάνουμε εμείς οι γονείς να κουατσάρουμε τα παιδιά μας, κάτι το οποίο δεν υπάγεται στις αρμοδιότητές μας. Και εκεί κάνουμε λάθος. Δηλαδή, το τελευταίο πράγμα που θέλει ένας αθλητής να του συμβεί είναι να μπει στο αμάξι μετά από έναν αγώνα, στο οποίο ξέρει πολύ καλά πώς έχει παίξει, άσχετα το πούμε εμείς, και να αρχίσουμε να το κάνουμε υποδείξη στρατηγικής. Ή το χειρότερο, να είμαστε σε έναν αγώνα και να φωνάζουμε το παιδί από έξω, δίνοντάς του εντολές, δώσε πάσα και όλα αυτά, τη στιγμή που είναι μπροστά στους αθλητές του και ο προπονητής του, ο οποίος αυτός είναι υπεύθυνος για αυτές τις οδηγίες. Άρα λοιπόν κάνουμε ένα βήμα πίσω, βγαίνουμε από αυτό το ρόλο, γιατί ως γονείς έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα και σημαντικά, τα οποία δεν μπορεί κανείς άλλος να κάνει καλύτερα από εμάς. Το να το στηρίζουμε, το να το πηγαινοφέρνουμε, το να του δίνουμε την αγάπη μας, την ανεφόρον αποδοχή μας και όλο αυτό. Επίσης, το να στις ακαδημίες, στις αναπτυξιακές ηλικίες, να δίνουμε βάση περισσότερο στο σχολείο, είναι και ένας από τους ρόλους μας ως γονείς. Οπότε ο αθλητισμός θα πρέπει να είναι ένα κομμάτι του παιδιού που θα το κάνει μόνο του. Δεν θα πρέπει να εμπλακούμε. Εμείς απλά να τον στηρίζουμε, τίποτε άλλο. Τώρα, όσον αφορά τη νίκη, θα πρέπει ένα παιδί να ξέρει ότι είναι άλλο πράγμα η νίκη και άλλο επιτυχία, όπως και άλλο πράγμα ήττα και άλλο υποτυχία. Άρα λοιπόν, σημασία δίνουμε στο να βελτιωθεί ένα παιδί και να παίξει καλύτερα, να ξεπεράσει δηλαδή τον εαυτό του και όχι στο αποτέλεσμα του αγώνα ή στο αποτέλεσμα της προσπάθειάς του. Βέβαια, ξέρουμε πολύ καλά ότι τα μικρά παιδιά θέλουν να κερδίζουν. Και αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι. Θέλουν και να βάλουν γκολ και να κερδίσει η ομάδα τους και να σουτάρουν και να κερδίσει η ομάδα τους. Αυτό δεν μπορούμε να το αποφύγουμε στις μικρές ηλικίες, αλλά μιλάμε τώρα για αγωνιστικά, δηλαδή για πρωταθλητισμό. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να δουλέψουμε, να εστιάζουμε πιο πολύ στο αποτέλεσμα. Αν ένας αθλητής πάει καλύτερα και παίξει για την ομάδα του και ήταν καλύτερος την προηγούμενη φορά και οι προσπάθειές του ευόδωσαν, θα έρθει και η νίκη. Αν όμως εστιάζουμε στη νίκη και δεν είμαστε συγκεντρωμένοι στο τώρα, κάποια στιγμή θα πάψουμε να νικούμε και αυτό θα μας πάει πίσω.
Να πάμε λίγο στα σχόλια των θεατών μας. Έχετε χαιρετισμούς από τον Αντώνη τον Πινακουλάκη προς όλους και στην κυρία Ρέρα και στον κύριο Χατζιβέρολου και σε εμάς Αργύρη, τον Τάσο Παπ και τον Δημήτριο Μπαρούτα. Ο Χρήστος Μαργέλης που δεν είναι σήμερα μαζί μας ζητάει από την κυρία Ρέρα να αναλύσει το προφίλ της σημερινής γενιάς επωνομαζόμενη και Generation Z και τρόπους διαχείρισής της. Generation Zen. Zen, μάλλον, προφανώ. Λοιπόν, αν είναι ίσως εννοεί, δεν ξέρω, θα μας το πείτε εσείς, εννοεί ότι είναι μια γενιά λίγο ίσως πιο χαλαρή, πιο μαλθακή, πιο καλομαθημένη, λίγο με τα social media κλπ. Δηλαδή, αυτό φαντάζομαι ο κύριος Μαριάς που είναι της παλιάς κοπής, έχει συνηθίσει, μπάσκετ σε ανοιχτά γήπεδα, ξυπόλυτη. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τον πατέρα μου, όταν παίζαμε ποδόσφαιρο, στα αγκάθια. Και τώρα εδώ τους πάμε στο γήπεδο και ρωτάνε αν έχει ζεστό νερό. Λοιπόν, για από μπάνια μετά. Λοιπόν, επίσης ο Αντώνης ο Πινακουλάκης μας λέει για πολλούς αθλητές οι οποίοι ενώ είναι πολύ καλές προπονήσεις συνηθίζουν να μην αποδίνουν τους αγώνες και τι μπορεί να συμβαίνει και τι προτείνεται να κάνουμε. Αυτά τα δύο, δηλαδή πάνω στον κύριο Μαργέρη λίγο όσον αφορά τη νέα γενιά, δηλαδή τώρα ποιες ιδιαιτερότητες υπάρχουν και στην παρατήρηση του θεατή μας μετά του Αντώνη τι συμβαίνει με έναν αθλητή ο οποίος ενώ αποδίδει τις προπονήσεις, όταν έρχεται η ώρα του αγώνα, παθαίνει ένα blackout. Να απαντήσω. Ναι. Ωραία. Στην πρώτη ερώτηση, όσον αφορά την γενιά Z, η γενιά αυτή ουσιαστικά έχει να κάνει με πολύ έντονη επαφή με το διαδίκτυο, δηλαδή είναι καινούργια χαρακτηριστικά. Διαφορετικές με προοπτικές αλλά και διαφορετικές συνθήκες. Άρα έχουμε τα υπέρ και τα κατά. Είναι ουσιαστικά μια γενιά που ταυτίζεται με το διαδίκτυο. Δηλαδή τα παιδιά όλα θεωρούν ότι θα είναι π.χ. ποδοσφαιριστές ο ανερχόμενος Μέση ή μπορεί να μπερδεύουν τον εαυτό τους με τις διαφημίσεις τις οποίες βλέπουν. Δηλαδή πολλές φορές βλέπουμε μια ζωή προβαλλόμενη από τα social media και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική ζωή, με την προσπάθεια, με τους αγώνες, με τον ιδρώτα και τις θυσίες που έχει κάνει αυτό. Ουσιαστικά νομίζω ότι δίνουμε περισσότερο επαφή, σημασία στην εικόνα, είμαστε πιο επιφανειακοί και δεν δίνουμε τόσο στην ουσία. Εκεί λοιπόν ο δικός μας ρόλος ως γονείς είναι αυτός που θα πρέπει να προσγειώνει τα παιδιά. Τα social media και η τεχνολογία είναι πολύ καλή, αλλά θα πρέπει να την αξιοποιούμε προς όφελός μας. Πώς? Πρώτον, τώρα στην καραντίνα να κρατάμε μια επικοινωνία με τους συμπαίκτες μας και με τον προπονητή μας, με τις διαδικτυακές συναντήσεις που κάνουμε ή βλέποντας βιντεάκια με αθλητές, οι οποίοι θα είναι πρότυπα για μας, συμπεριφορές τους. Επίσης, να ενημερωνόμαστε από αθλητικές διαδικτυακές εφημερίδες για συμπεριφορές αθλητών, οι οποίοι είναι πρότυπα για μας, να μας διαφέρει μόνο το τεχνικό μας κομμάτι και φυσικά μέσω της γυμναστικής που γίνεται online. Από εκεί και πέρα, θα πρέπει να αφήνουμε το κινητό και τον υπολογιστή και να δίνουμε βάση στην προπόνησή μας, στο να εδρώνουμε και να είμαστε ενεργοί. Δηλαδή, συνδυασμός θα έλεγα, του παλιού τρόπου ζωής με τον καινούριο. Τώρα, όσον αφορά τη δεύτερη ερώτηση, θα ήθελα να την επαναλάβετε, γιατί δυστυχώς δεν μπορώ να τη θυμηθώ όπως ακριβώς την άκουσα. Η δεύτερη ερώτηση αφορούσε... πες, Αργύρη. Αφορούσε τους παίκτες εκείνους οι οποίοι στην προπόνηση αποδίδουν πολύ καλά, αλλά στον αγώνα παθαίνουν blackout και δεν μπορούν να αποδώσουν το ίδιο καλά. Πολύ ωραία. Μαντέψτε ποιος φταίει γι' αυτό. Το άγχος. Κάτι μου έρχεται στο μυαλό. οι παίκτες οι οποίοι είναι τελειομανείς, και γιατί λένε ότι η τελειοθυρία είναι ο δολοφόνος της αυτοπεποίθησης. Και νομίζω είναι πολύ σωστό. Είναι οι παίκτες οι οποίοι θα παίζουν πολύ καλές προπονήσεις, θα φαίνεται ότι έχουν πολύ καλές ικανότητες, ότι το έχουν, και όταν μπαίνουν σε μια κατάσταση αγωνιστική, δεν μπορούν να συγκεντρωθούν, δεν μπορούν να δείξουν τον εαυτό τους, μπλοκάρουν λόγω του υψηλού επίπεδου στρες, γιατί στοχεύουν στο αποτέλεσμα και σε μια ιδεατή εμφάνιση και δεν συγκεντρώνονται στο τώρα, στο να συγκεντρωθούν σε ποια κίνηση θα κάνω τώρα ή που θα πάει μπάλα. Άρα, αν το κάνω αυτό, θα παίξω και καλά, θα έχω και καλή εμφάνιση. Άρα, λοιπόν, είναι, νομίζω... Λοιπόν, που λέμε. Αυτό ίσως είναι και ένας... είναι και εμείς οι προπονητές το χρησιμοποιούμε όταν η ομάδα μένει πίσω στο σκορ Αργύρι. Δηλαδή, π.χ. στο ημίχρονο, χάνει η ομάδα με 15 πόντους. Δεν μπαίνουμε σε διαδικασία
να πούμε ότι πώς θα καταφέρουμε να φτάσουμε την αντίπαλη ομάδα, αλλά παίρνουμε σε μια διαδικασία συνήθως να ηρεμήσουμε πρώτα τους παίκτες, να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι ξεκινώντας, παίζοντας σωστά στην άμυνα, κάνοντας αυτά τα 1-2-3, στην επίθεση το 4-5-6 κλπ, θα μπορέσουμε, είμαστε καλύτερη ομάδα, να γυρίσουμε σιγά σιγά το παιχνίδι. Και όντως μετά έτσι σιγά σιγά, εντάξει, βάζουμε στο τέλος και ένα ενθαρρυντικό λόγο, έτσι ξέρω, κάπως να ενισχύσουμε την ψυχολογία των παικτών. Λοιπόν, και μπορώντας ο παίκτης να μην δει το βουνό, δηλαδή ότι όχι, είμαστε στο μείον 15, πώς θα φτάσουμε, και βλέπω ότι πρέπει να κάνω την πρώτη άμυνα σωστά, την επόμενη επίθεση κλπ. Έτσι συνήθως οι διαφορές αυτές ψαλιδίζονται. Έχουμε δει επίσης. Του προβλήματος δηλαδή, ουσιαστικά. Έχουμε δει επίσης πολλές φορές σύνολα ομάδες, τουλάχιστον στον μπάσκετ, δεν ξέρω για το ποδόσφαιρο πώς μπορώ να εμπνευτεί αυτό, και στο ποδόσφαιρο ίσως κάποιες φορές να συμβαίνει. Δηλαδή, βλέπουμε μια ομάδα η οποία παίζει ένα σημαντικό αγώνα να έχει μια μέτρια απόδοση καθ' όλη σχεδόν τη διάρκεια του παιχνιδιού, και ξαφνικά 7, 8, 10 λεπτά πριν το τέλος του παιχνιδιού, και ενώ χάνει με 15-20 πόντους και θεωρητικά το παιχνίδι έχει κρυθεί, οι παίκτες ξεμπλοκάρουν και πετάνε φωτιές. Γιατί λύνονται κατά κάποιο τρόπο. Τώρα σου λέει εντάξει, χάσαμε ούτως ή άλλως. Ωραία. Φεύγει το άγχος. Λοιπόν, πώς μπορεί αυτό να λυθεί, δηλαδή το άγχος πριν από κάποια σημαντική διοργάνωση, δηλαδή ένα Final Four παιδών ή εφήβων, τι τεχνικές μπορεί να κάνει ο προπονητής. Π.χ. εγώ θυμάμαι σε ομάδες μου πριν από αγώνες knockout, μπαράζ και λοιπά ανόδου, τελευταία μέρα ξέρω εγώ π.χ. εφάρμοσα και εγώ δηλαδή πράγματα τα οποία θα μου άρεσαν σαν αθλητής ή που είχα διαβάσει ότι κάναν μεγάλοι προπονητές. Τους έβαλα να παίξουν ποδόσφαιρο αντί για μπάσκετ στο ζέσταμα. Ή να παίξουν ξέρω εγώ π.χ. κυνηγητό, κάτι δηλαδή άσχετο λίγο για να ξεφύγει το μυαλό τους. Ή κάναμε πολύ λίγη προπόνηση. Και εκεί που περιμένα να κάνουμε πολύ προπόνηση, κάναμε 45 λεπτά προπόνηση και αυτό είναι τέλος. Φεύγουμε, ξέρω εγώ. Τι προτείνετε δηλαδή μια μέρα από τον αγώνα ή τη μέρα του αγώνα, τι ρουτίνα πρέπει να κάνει ο αθλητής, παίζει το απόγευμα, ας πούμε, δηλαδή το πρωί ξυπνάει, πώς πρέπει να συγκεντρωθεί, να ξεαγχωθεί. Αυτό είναι μια διαδικασία που πρέπει να ξεκινήσει καιρό πριν. Δηλαδή δεν θα το θυμηθούμε μόνο τη μέρα του αγώνα αυτό που θα κάνουμε. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα η αυτοπεποίθησή μας, αυτό που θα πρέπει να ξέρουμε ότι δεν καθορίζει ένας αγώνας ή μία εμφάνισή μας ή οι πέντε εμφανίσεις μας, τη δουλειά που έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια, τη θυσία και την πρόοδό μας. Επίσης χρησιμοποιούμε τεχνικές όπως είναι ο θετικός αυτοδιάλογος που είπαμε πριν και η νοερή απεικόνηση, πάρα πολύ, έχει φοβερά αποτελέσματα αυτή η τεχνική, ειδικά σε αθλητές σε ψηλό επίπεδο αλλά είναι και για αρχάριους. Χρησιμοποιούμε λοιπόν την νοερή απεικόνηση από το σπίτι μας όταν ταξιδεύουμε, στον δρόμο προς την προπόνηση, πριν κοιμηθούμε. Άρα λοιπόν και πριν μπούμε στο γήπεδο, αφού την έχουμε εξασκήσει από πριν τον αγώνα, μας βοηθάει πάρα πολύ. Φανταζόμαστε τον εαυτό μας μέσα στο γήπεδο. Χρησιμοποιούμε όλες τις μας αισθήσεις, δεν είναι απλή σκέψη. Είναι μια τεχνική που μπορεί και ο προπονητής, αν του διδάξουν, να τη μάθει στους αθλητές του. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μένουμε και συγκεντρωμένοι και δίνουμε στο μυαλό μας τον αποτέλεσμα και χαμηλώνουμε τα επίπεδα του στρες. Θεωρώ ότι το άγχος είναι μια προσωπική υπόθεση και διαχείρισή του. Άρα λοιπόν ο κάθε αθλητής ξεχωριστά έχει το δικό του τρόπο που τον βοηθάει. Κάποιος μπορεί να ακούει μουσική. Κάποιος μπορεί να τρώει ένα καλό πρωινό. Κάποιος να ξυπνήσει λίγο νωρίτερα. Κάποιος να κοιμηθεί λίγο νωρίτερα. Άρα λοιπόν ο καθένας μόνος του βρίσκει τον τρόπο για να έχει το επίπεδο στρες, τα ιδιαίτερα επίπεδα. Και όσον αφορά τον προπονητή, επειδή η επικοινωνία με τους παίκτες είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, αν αντιληφθεί ότι η ομάδα του για κάποιο λόγο, επειδή δεν τον αντίπαλο, επειδή πολλές φορές τα παιδιά βλέπουν πιο ψηλούς, πιο ανεπτυγμένους και εκεί κομπλάρουν, μπορεί ο προπονητής να σφιγομετρήσει τους παίκτες του και να καταλάβει πώς νιώθουν. Και εκεί, αν χρειαστεί, να κάνει τέτοιες τεχνικές όπως πολύ σωστά είπατε. Ή διαφορετικού τύπου. Για παράδειγμα, να χαλαρώσουν, να μιλήσουν για κάτι άσχετο. Υπάρχουν, βλέπουμε πολύ συχνά, προπονητές που δημιουργούν βίντεο εψύχωσης σε τελικούς που βλέπουν οι παίκτες όλοι μαζί. Για παράδειγμα, συγγενείς και τα παιδιά να δίνουν μηνύματα με ψυχών. Δηλαδή, η επίκληση στο συνέστημα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι μια πολύ αποτελεσματική τεχνική. Να δουν το Ρόκι. Ο τελευταίος σαμουράι. Ο Φέδων πριν από το τελικό των ξυρισμένων κεφαλιών, το Πάο Κάρις το 1984, είχε δείξει στο Φασούλα, στο Μάθο Κατσούλη και σε όλους αυτούς εκεί την αποστολή στην Νικαράγουα.
Το θυμάμαι πολύ, πολύ έντονα, γιατί είχε γίνει τότε μεγάλο θέμα στις εφημερίδες της εποχής. Γιατί ήταν πρωτοποριακή η τεχνική και δεν είχε συμβεί πουθενά κάτι ανάλογο. Τους είχε βάλει μάλιστα να κουρευτούν όλοι με την ψηλή. Και φαντάσου τώρα πόσο χρειάστηκε να πηχθεί ο Φασούλας, που είχε και μια πολύ πλούσια κόμη τότε. Και έφερε αποτέλεσμα αυτό, γιατί ο ΠΑΟΚ, που θεωρούσε και το outsider τότε, κατάφερε και νίκησε και πήρε το κύπελο. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Χατζηβέρογλου κάτι, που μπορεί βέβαια ο γιος εδώ δεν είναι το κατάλληλο παράδειγμα, με την έννοια ότι βρίσκεται όμως σε μια ηλικία στην οποία πολλοί συνομήλικοί του αθλητές αντιμετωπίζουν κάτι πολύ συγκεκριμένο. Την μετάβαση από τον ηγετικό ρόλο που μπορεί να είχαν στο παιδικό και στο εφηβικό τμήμα σε κάποιον άλλο ρόλο, προφανώς πιο μειωμένο, που θα έχουν σε ένα αντρικό τμήμα. Πώς μπορεί να δουλέψει εκεί ο γονέας για να στηρίξει το παιδί του να αποδεχτεί τον καινούριο ρόλο και ενδεχομένως σιγά σιγά να διεκδικήσει κάτι περισσότερο? Επειδή σαν κύριε Σημασική έκανε κάποιες διακοπές στη σύνδεση, αν κατάλαβα καλά, η ερώτηση ήταν πώς μπορεί ένας γονέας να υποστηρίξει το γιο του, το νεαρό τον το γιο, κατά τη μετάβαση από το παιδικό εφηβικό που είχε έναν σχετικά σημαντικότερο ρόλο στην αντρική ομάδα. Στην αντρική ομάδα, ακριβώς. Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι το οποίο, επειδή ο Γιάννης έπαιξε στις αντρικές ομάδες και στον. Τέλος πάντων, είχε κάποια συμμετοχή. Αυτό εμείς το περάσαμε εύκολα για λόγω του νεαρού της ηλικίας. Αυτό νόητο ήταν. Ότι εφόσον ο ίδιος ήταν τότε 16 χρονών στον ηλικιακό, αν θυμάμαι καλά. Εντάξει, άλλο μεγαλύτερη, οπωσδήποτε. Πρώτα απ' όλα όφιλε να έχει ένα σεβασμό και δεύτερον υπήρχε και διαφορά δυνάμεων. Εγώ νομίζω ότι μεταξύ λογικών ανθρώπων, όπου λογικοί άνθρωποι αποκειμένου είναι οι γονείς και ο νεαρός ή οι νεαροί, με συζήτηση βασισμένη σε επιχειρήματα εξηγούνται τα πράγματα. Φυσικά, ένας νεαρός αθλητής ή αθλήτρια, όσα προσόντα και να έχει, όταν κάνει τη μετάβαση σε μια μεγαλύτερη κατηγορία ή πιο δυνατή ομάδα, θα πέρασει μια περίοδο προσαρμογή. Το λογικό είναι αυτό. Εκτός αν είναι ο Ντόνσιτς ή ο Ντράζεν Πέτροβιτς, που είναι ακριβώς εξαιρετικές. Καλά, εκεί. Ναι. Εκεί δεν υπάρχει. Το λογικό είναι να υπάρχει μια περίοδο προσαρμογή. Δεν παράλογο. Κάπως ο παίκτης πάντως σίγουρα αισθάνεται κάπως διαφορετικά, και προφανώς είναι ότι όταν υπάρχει διέξοδος, όταν είναι σε μια ηλικία που παίζει ακόμα στο παιδικό εφηβικό, είναι πολύ διαφορετικό από το να είναι σε μια ηλικία που δεν μπορεί πια λόγω ηλικίας να αγωνιστεί σε αυτά τα τμήματα. Δηλαδή άλλον ένας 16. Δεν αποδέχονται όλοι οι αθλητές τη μετάβαση από το ρόλο του πρωταγωνιστή στον κομπάρσο, και πολλές φορές δεν μπορούν να αντιληφθούν. Υπάρχουν φορές που όντως κιόλας μπορεί να πέσει σε προπονητή ο οποίος φοβάται να εμπιστευτεί τον νέο παίκτη, γιατί θα κριθεί από το αποτέλεσμα. Υπάρχουν φορές που ο νέος παίκτης δεν είναι και έτοιμος, είναι η αλήθεια, είτε σωματικά είτε μπασκετικά. Και πολλές φορές του έχει δημιουργηθεί μια ψευδέστηση είτε από τους προπονητές του είτε και από το οικογενειακό περιβάλλον, ότι μπορείς και άρα δικήσε. Και μετά πολλοί αθλητές μετά απογοητεύονται και είτε πέφτει η απόδοσή τους, είτε και σταματάνε εντελώς τον αθλητισμό. Έτσι. Δηλαδή, έχουμε δει αρκετά παιδιά τα οποία δεν μπορεί. Δηλαδή, και αυτό ξεκινάει για πιο μικρές ηλικίες, ηλικίες των 13-14. Δηλαδή, τα πιο πολλά παιδιά σταματάνε στο προπαιδικό παιδικό. Δηλαδή, ήταν μίνι προπαιδικό, και την ώρα που είναι να πάει στο παιδικό, στην Α Λυκείου, και νιώθει ότι δεν θα παίξω στο παιδικό της ομάδας μου, δεν θα είμαι στους 12, ίσως και την προηγούμενη χρονιά, σταματάει. Άρα δεν είμαι καλός, άρα σταματάει. Μετά η επόμενη μετάβαση είναι από το εφηβικό στο αντρικό. Δεν μπορώ κατευθείαν να παίξω στο αντρικό, στην Β' Εθνική, στην Α1, στο Α τοπικό κλπ. Άρα δεν είμαι καλός. Οπότε χάνω το νόημα, γιατί ενηρευόμενοι θα γίνω επαγγελματίας. Άρα σταματάω και ασχολούμαι με τις σπουδές μου, ή ξέρω εγώ, να βγω με τους φίλους μου έξω, με την κοπέλα μου, να περάσω χρόνο με την οικογένειά μου, να χαζέψω το κινητό, να δω μια ταινία κλπ. Αφού τελικά δεν είμαι. Γιατί δεν υπάρχει τελικά τόσο ουσιαστική αγάπη για το άθλημα. Κύριε Παπαδούλη, να σχολιάσω εδώ ότι όλοι μας ασχολούμαστε με κάτι το οποίο
Πιστεύουμε ότι είμαστε καλοί. Κανείς μας δεν ασχολείται με κάτι το οποίο νιώθω ότι δεν είναι καλός για πολύ. Άρα θεωρώ Σωστό. ότι ειδικά στα παιδιά. Συνεχίστε. Άρα ειδικά στα παιδιά θα ασχοληθούν με μια δραστηριότητα στην οποία νιώθουν ότι είναι καλή και στην οποία περνάνε καλά. Δηλαδή αντλούν από εκεί διασκέδαση και απόλαυση. Αν πηγαίνουν εκεί και συνεχώς παίρνουν απογοητεύσεις, ματαιώσεις, ή δεν είναι εκεί τα φιλαράκια τους, ή θα πάρουν κάποιο μπράβο, είναι σίγουρο ότι θα σταματήσουν. Ακόμα και το μεγαλύτερο ταλέντο να έχουν. Γι' αυτό έχουμε δει και πολλές φορές αθλητές να πηγαίνουν πολύ καλά, όντας ένα σύνολο σε μια ομάδα όπου είχαν φιλικές σχέσεις και σε ηλικία νεαρή, αλλά ακόμα και σε πιο μεγάλη ηλικία. Θυμάμαι, να μιλήσω ποδοσφαιρικά, θυμάμαι την τελευταία καλή ομάδα που είχε ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, 2000 κάτι, με τους Μπασινά, Καραγκούνι κλπ. Αυτοί όλοι είχαν πάει από μικροί στην Παιανία, τους είχαν μαζέψει από όλη την Ελλάδα, παίζαν από 15 χρόνια μαζί, φτάσαν σε ένα top επίπεδο και μετά όταν φύγανε και πήγαν σε άλλες ομάδες, είχαμε μια κατακόρυφη πτώση η απόδοσή τους. Γιατί τελικά δεν ήταν μόνο η ατομική, το ατομικό ταλέντο και επίπεδο του καθενός, αλλά ήταν και η χημεία που είχαν αναπτύξει μεταξύ τους και η ψυχολογία και οι σχέσεις οι οποίες απογείωναν το σύνολο αλλά και την προσωπική τους απόδοση. Λοιπόν, ένας ακροατής μας, ο Γιώργος Τατιγιάννης, θέλει να σας ρωτήσει πώς μπορεί ένας παίχτης να διαχειριστεί τον θυμό και τα νεύρα του γονέα, την παρεμβατικότητά του. Και μετά θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο και το θέμα, να μας πείτε λίγο σαν η πλέον αρμόδια. Κάνατε μια μικρή αναφορά πριν. Τι οδηγίες θα δίνετε στους νεαρούς αθλητές για την περίοδο αυτή που περνάμε τώρα, τη δύσκολη της καραντίνας? Ναι, φυσικά. Λοιπόν, όσον αφορά τη διαχείριση του θυμού του γονέα ή του ίδιου του αθλητή. Όταν ο γονέας έχει. Μισό λεπτό να ξαναδώ την ερώτηση. Τον θυμό και τα νεύρα του γονέα, την παρεμβατικότητά του. Δυστυχώς, οι Έλληνες είμαστε πολύ ένθερμος λαός. Και πολλές φορές παρατηρούμε τέτοιες συμπεριφορές, ειδικά σε αγώνες παιδιών, τα οποία είναι μικρές ηλικίες. Δηλαδή, έχει τύχει και 6 ετών και 8 ετών να δούμε γονείς οι οποίοι ξεφεύγουν, φωνάζουν, βρίζουν τους συμπαίκτες τους. Και πραγματικά λυπάμαι πάρα πολύ όταν γίνομαι θέατης τέτοιων συμπεριφορών. Ένας αθλητής, ο οποίος είναι μεγαλύτερης ηλικίας, πολύ απλά βάζει όριο στους γονείς τους και δεν τους επιτρέπει να έρχονται στο γήπεδο, αν υπάρχουν αυτές οι συμπεριφορές. Στα παιδιά τώρα που είναι μικρότερα και εκδηλώνουν οι γονείς τέτοιες συμπεριφορές, νομίζω ότι ο προπονητής θα πρέπει να βάλει τα όρια. Καθώς ο γονιός το μόνο που θα κάνει σε αυτή την περίπτωση, ακόμα και αν δεν το ξέρει, γιατί ουσιαστικά το κάνει από πολύ μεγάλο συνέστημα για το παιδί. Δεν το κάνει επειδή θέλει το κακό του παιδιού του. Παρ' όλα αυτά, το μόνο που θα καταφέρει είναι να το βλάψει. Αν λοιπόν κάποιος δεν μπορεί να διαχειριστεί το συνέστημά του, είναι καλό να απέχει από αυτό το χώρο και μπορεί να βγάζει στην παρακολούθηση, ας πούμε, το αθλήμα της πρώτης ομάδας. Αυτές τις έντονες, ας πούμε, συναισθηματικές αντιδράσεις. Θα πρέπει να είναι γονιός πρώτα απ' όλα. Αν δεν μπορεί να είναι μόνο γονιός, είναι καλό να αποχωρεί από το χώρο αυτό. Όρια είναι χρήση λέξη. Τώρα, όσον αφορά την περίοδο της καραντίνας. Τα παιδιά θεωρώ ότι τώρα και στο δεύτερο lockdown ψυχολογικά είναι ακόμα πιο κουρασμένα. Είναι μουδιασμένα, θα έλεγα. Οι αθλητές, ειδικά από κάποιες ηλικίες και κάτω, δεν κάνουν πλέον προπονήσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακολουθούμε κάποιες βασικές γραμμές, έτσι ώστε να μην χάσουμε τα παιδιά, γιατί ο αθλητισμός είναι ένα εφόδιο ζωής πολύ σημαντικό. Πρώτα απ' όλα, είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουν τα παιδιά τη ρουτίνα τους, την αθλητική ρουτίνα που είχαν και πριν, με όποιον τρόπο γίνεται. Δηλαδή, διατηρούμε τον ύπνο, τις ώρες που κοιμόμαστε, την καλή διατροφή. Στοχεύουμε να κρατήσουμε την καλή μας φυσική κατάσταση, βγαίνουμε κάθε μέρα με κωδικό 6, να τρέξουμε, να περπατήσουμε, παραμένουμε ενεργοί, κάνουμε τα βιντεάκια που μας στέλνουν οι προπονητές μας ατομικά να δουλέψουμε και μπορούμε, αν κάνουμε όλα αυτά, τελειώνοντας το δεύτερο λεπτό, να έχουμε πολύ καλή φυσική κατάσταση. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να μην ξεχνάμε τους στόχους μας. Αν οι στόχοι μας αυτοί δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν τώρα, γιατί σταμάτησαν απότομα οι αγώνες,
θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τους στόχους μας. Είναι πολύ σημαντικό ένα παιδί και ένας αθλητής να έχει στόχο για να μπορεί να εξελίσσεται. Ένα άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι είναι να είμαστε θετικοί. Η περίοδος αυτή είναι μια δύσκολη περίοδος για όλους μας πρωτόγνωροι, αλλά θα τελειώσει. Είναι κάτι το οποίο θα περάσει, θα επανέλθουμε στους ρυθμούς μας. Άρα ουσιαστικά δουλεύουμε τώρα, βρίσκουμε την ευκαιρία να βελτιώσουμε ατομικά, ενδυνάμωση, τα εργομετρικά μας, οτιδήποτε μπορούμε και σύντομα θα επανέλθουμε για να δουλέψουμε και ομαδικά. Βέβαια ξέρω ότι σε κάποια αθλήματα επιλεκτικά γίνονται προπονήσεις, οπότε αυτό δεν ισχύει για όλα τα αθλήματα. Και ένα τελευταίο κομμάτι είναι να μην χάνουμε την επαφή και την επικοινωνία με τους συμπαίκτες μας. Χρησιμοποιούμε, αξιοποιούμε τα τεχνολογικά μέσα. Τηλεφωνιόμαστε, κάνουμε βιντεοκλήσεις, δεν απομονωνόμαστε δηλαδή. Κρατάμε το κλίμα και το feeling όσο μπορούμε αυτούς τους τρόπους ενεργό. Επιτρέπετε μια... Ναι, φυσικά. Παίρνω αφορμή από το ερώτημα του, του κυρίου, ο οποίος μας παρακολουθούσε, σχετικά με την, τι μπορεί να κάνει ένας νεαρός αθλητής αθλήτρια όταν, όταν οι γονείς επιδεικνύουν ακραία συμπεριφορά. Αντιστοίχως, τι μπορεί να κάνει ο ανήλικος αθλητής ή ενδεχομένως οι γονείς του, αν κάποιος προπονητής επιδεικνύει παρόμοια συμπεριφορά, γιατί αυτά συμβαίνουν στα γήπεδα. Το τα έχω δει πάρα πολλές φορές. Τι θα μπορούσε να κάνει ο νεαρός αθλητής ή ενδεχομένως ο γονέας. Μου δίνετε εμένα την ευκαιρία να απαντήσω, φαντάζομαι. Ναι. Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό ο προπονητής που επιλέγουμε για το παιδί μας, να είναι ένας άνθρωπος στον οποίο εμπιστευόμαστε ως παιδαγωγό και μας εμπνέει. Άρα λοιπόν, δεν νομίζω ότι θα δικαιολογούσαμε ακραίες συμπεριφορές σε αναπτυξιακές ηλικίες σε αυτή τη θέση. Τώρα, αν μιλάμε για ομάδες αντρικές, εκεί ναι, πολλές φορές μπορεί να συμβεί και αυτό, αλλά υπάρχει άλλες δυνατότητες. Έχει ένας αθλητής στην ηλικία των 25 και των 30 να διαχειριστεί έναν προπονητή. Άρα, μιλάμε για αναπτυξιακές ηλικίες. Ναι, προπαιδικό. Προπαιδευτικό. Όσο σημαντικό είναι να έχει ένας δάσκαλος, ένας εκπαιδευτικός, καλά χαρακτηριστικά προσωπικότητας για να μπορέσει να εμπνεύσει το παιδί μας να μάθει, αλλά τόσο σημαντικό είναι και ο προπονητής μας να έχει την προσωπικότητα που χρειάζεται για να εμπνεύσει το παιδί μας να έχει μια σωστή αθλητική παιδεία. Άρα λοιπόν για μένα, αν δεν μπορούμε να έχουμε μια καλή σχέση και μια καλή συμπεριφορά εκ μέρους του προπονητή, σε έσχατη περίπτωση θα αλλάξουμε προπονητή. Δεν θα εμένουμε στο να αλλάξουμε τον άνθρωπο. Έχω μια λυθή. Δεν ξέρω αν θέλετε να σας κάλυψω. Ωραία. Εγώ καλύφθηκα, δεν έχω κάτι άλλο. Παρακαλώ. Κυρία Ρέρα, ποιος πιστεύετε ότι πρέπει να οι προπονητές και ένα σύλλογος να αντιμετωπίζουν τις συμπεριφορές αθλητών όταν αυτές ξεφεύγουν από κάποια όρια. Δηλαδή, συμπεριφορά ενός συμπαίκτη τώρα σε ηλικίες 15-17 χρονών και κοντά απέναντι στην αθλητή του μέσα στον αγώνα, ας πούμε, π.χ. να του μιλήσει άσχημα ή απέναντι στον αντίπαλο αθλητή ή απέναντι στον διαιτητή ή στον αντίπαλο προπονητή, πρέπει να τιμωρούνται επί τόπου, πρέπει να γίνεται συζήτηση μετά τον αγώνα. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνεται? Πολύ ωραία. Να το πάρουμε το πράγμα από την αρχή. Στην αρχή, στην προετοιμασία, κάθε σεζόν, υπάρχουν κάποιοι κανόνες οι οποίοι ανακοινώνονται εκ μέρους του προπονητή σε όλη την ομάδα. Οι κανόνες αυτοί τηρούνται για όλα τα παιδιά. Υπάρχουν κανόνες συμπεριφοράς, όπως οι αθλητές πρέπει να φορούν τη στολή τους, να είναι συνεπείς στην ώρα τους, και γι' αυτό ξέρω ότι υπάρχουν συνέπειες απαράβατες. Έτσι. Δηλαδή, έτσι και τη συμπεριφορά θα πρέπει να ακολουθούμε συγκεκριμένες γραμμές. Δηλαδή, οι συνέπειες ισχύουν για όλα τα παιδιά, για κάθε στιγμή, με τον ίδιο τρόπο. Φυσικά και θα υπάρχει συνέπεια, αλλά και οπωσδήποτε και η συζήτηση. Νομίζω ότι το ιδανικό είναι, αν υπάρχει κάτι το οποίο υποπέφτει στην αντίληψή μας, για παράδειγμα ένας αθλητής ξεφεύγει γιατί βιώνει κάτι δύσκολο στο σπίτι του ή συμβαίνει κάτι στο σχολείο, που αυτό θα πρέπει να το γνωρίζει ο προπονητής, να υπάρχει καλή επικοινωνία με το γονέα, να τον ενημερώνουν αν υπάρχουν αλλαγές ή αν το παιδί έχει πλακωθεί στο σχολείο το πρωί με ένα συμπαίκτη του, θα πρέπει να το διαχειριστεί διαφορετικά σε ατομικό επίπεδο.
Αν έχει να κάνει με κομμάτι πειθαρχίας, νομίζω ότι ομαδικά μια συζήτηση είναι καλή. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι εξαρτάται την περίπτωση. Ωραία, τελευταία ερώτηση από μένα. Δεν ξέρω αν κύριε, αν θέλεις και εσύ να κάνεις στη συνέχεια κάποια ερώτηση για να κλείσουμε. Είναι η εξής. Όσον αφορά... δώστε μου λίγο ένα λεπτό. Ναι, θυμήθηκα λίγο γιατί απαρασύρθηκα από αυτά τα οποία συζητούσαμε. Όταν έχετε μία ομάδα, δηλαδή όταν παρακολουθείτε μία ομάδα και όχι έναν αθλητή μεμονωμένα και κάνετε ίσως κάποιες ομαδικές συνεδρίες, σας έχει τύχει, δηλαδή ας πούμε εμείς πέρυσι είχαμε εφαρμόσει, είχαμε δύο γκρουπ αθλητών, έφηβους και παιδες, η ψυχολόγος γνώριζε, έχοντας και τους αγώνες λίγο να παρακολουθήσει και γνώριζε και από τους προπονητές τα 5-10 προβλήματα που υπήρχαν και στο ένα γκρουπ αθλητών έγινε συζήτηση, δηλαδή η ψυχολόγος προσπαθούσε να οδηγήσει τη συζήτηση και τα παιδιά ανταποκρίθηκαν προκειμένου να γίνει και είπαν ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Εγώ, ας πούμε, δεν γουστάρω τον Αργύρη, έγινε αυτό σε αυτή την προπόνηση κλπ. Και μετά ξεκίνησε μια συζήτηση με αποτέλεσμα η ψυχολόγος να βοηθήσει να λυθεί το πρόβλημα και να απογειωθεί μετά η ομάδα και να υπάρχει ένα καλό κλίμα. Και στην και στο άλλο γκρουπ αθλητών, όπου υπήρχε πιο έντονο πρόβλημα, και ενώ συνεχώς προσπαθούσε η ψυχολόγος, προσπαθεί με έναν διακριτικό τρόπο να ρωτήσει, να θέλει να πάει τη συζήτηση, όλα καλά. Τι μπορεί να κάνει εκεί πέρα ο ψυχολόγος παραπάνω, πόσο διακριτά, ας πούμε, πόσο είναι, μπορεί να θέσει να χρησιμοποιήσει και τον προπονητή, γιατί εμείς, ας πούμε, π.χ. θεωρητικά δεν γνωρίζαμε, οι προπονητές δεν παρευρισκόμαστε σε συνεδρίες και ούτε μετά ζητούσαμε κάτι με τα παιδιά. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερο, γιατί εμείς τελικά εκεί πέρα δεν μπορέσαμε να λύσουμε το πρόβλημα στο συγκεκριμένο γκρουπ αθλητών. Προφανώς η άρνηση αυτή ήταν μία άμυνα απέναντι στο πρόβλημα. Δηλαδή, πιθανόν μπορεί οι αθλητές να μην θέλανε ο αθλητής μπροστά στην ομάδα του να ανοίξει το πρόβλημα, να το συζητήσει. Οπότε δεν νομίζω ότι ήταν καλό μέσω της πίεσης να συνεχίσουμε αυτό. Αποδεχόμαστε την άμυνα αυτή και μπορούμε να δουλέψουμε ατομικά. Να πλησιάσουμε δηλαδή τον παίκτη με μια αίσθηση συνεργασίας μαζί του και να δουλέψουμε σε ατομικό επίπεδο. Γιατί συνήθως αυτά τα παιδιά τα οποία θέλουν να δείχνουν μια συγκεκριμένη εικόνα του αλάνθαστου του δυναμικού στην ομάδα και δεν δέχονται εύκολα το λάθος τους να ανοίξουν μια συζήτηση, είναι και πιο ευάλωτα παρόλο που δεν φαίνεται. Οπότε αν τα πλησιάσουμε με τον κατάλληλο τρόπο, που δεν λέω ότι είναι πάντα εύκολο, αλλά πολύ πιθανό να πετύχει αν το κάνουμε έτσι, προσπαθήσουμε, τότε το παιδί αυτό θα έχει πολύ ανάγκη τη βοήθειά μας, θα τη δεχτεί, δηλαδή και πραγματικά θα δούμε βελτίωση. Μάλιστα. Εύχομαι καταρχάς να υπάρχουν όλο και περισσότεροι γονείς οι οποίοι θα βλέπουν την κατάσταση όπως ο κ. Χατζιβέρογλου, για να έχουμε αντίστοιχα, δηλαδή το πιο σημαντικό εγώ που κρατάω σήμερα από την κουβέντα από την πλευρά του κ. Χατζιβέρογλου τουλάχιστον, γιατί από την κυρία Ρέρα αποκομίσαμε πάρα πολλές σημαντικές και χρήσιμες πληροφορίες, είναι ότι σαν οικογένεια είχαν σαν πρώτο στόχο του μαθητή ή παυλαθλητή, οπότε αυτό δεν του δημιουργούσε αντίστοιχα και το μεγάλο βάρος ότι κοίταξε να δεις, περιμένω από σένα να είναι παίκτης. Που αντίστοιχα κάποιες άλλες οικογένειες κάνουν αυτό το λάθος, δηλαδή δεν δίνουν βάρος στην εκπαίδευση του παιδιού, τον φορτώνουν με άγχος ότι περιμένω από σένα να γίνεις επαγγελματικός αθλητής, που αν τα καταφέρει πάλι παίζεται αν θα μπορέσει να αποκατασταθεί στο μέλλον, αν δεν τα καταφέρει δεν έχει από πίσω και background. Που ακόμα και να καταφέρει, έτσι γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι πόσες δυσκολίες υπάρχουν στο μέλλον πλέον. Δηλαδή, καλό είναι να υπάρχει ούτως ή άλλως. Δηλαδή, το καλό μαθητής πρέπει να είναι σπουδαστής και επαγγελματίας αργότερα, πρέπει να είναι de facto πλέον στον αθλητισμό όπως είναι στην Ελλάδα. Εντάξει, από την Ειρήνη κρατάμε πάρα πολλά. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εγώ εύχομαι πραγματικά όλο και περισσότεροι αθλητικοί ψυχολόγοι, είτε άντρες είτε γυναίκες, αν και έχω δει περισσότερο γυναίκες, ίσως γιατί είναι και περισσότεροι ψυχολόγοι, μάλλον στην επέμβαση στους ακτέους, πρέπει να έχει το μεγαλύτερο ποσοστό οι γυναίκες από τους άντρες, ίσως εκεί να οφείλεται, να πλαισιώνουν τα team των ομάδων και των επαγγελματικών ομάδων, αλλά και των υποδομών τους, προκειμένου να έχουμε πιο σωστές συμπεριφορές, πιο καλούς αθλητές να λύνουν τα προβλήματα και φυσικά αυτό θα βοηθήσει ο ελληνικός αθλητισμός και το ελληνικό μπάσκετ να κάνει βήματα προόδου. Όσο σημαντικό είναι να έχεις ένα καλό παρκέ, έτσι, καλές συνθήκες, ένα ωραίο γήπεδο κλπ, καλούς προπονητές,
τόσο σημαντικό είναι και η ομάδα να έχει την σωστή ψυχολογία. Και αν αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί αυτόματα, υπάρχουν ειδικοί οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση, κύριε Αρέρα, Αργύρη και κύριε Χατζηπέροπλου. Να γαλλικευτήσουμε τους θεατές μας. Ευχαριστούμε πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την άλλη Τετάρτη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.